διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Κασάκης, μαζί με τον Λάμπρο Παπαδημητράκη. Γεια και χαρά σας. Δημήτρη. Λοιπόν, σήμερα 26 του Ιανουαρίου του Σωτήριου έτους 2016, μην ανησυχείτε, θα σωθούμε. Ή θα σωθούμε δια της νομίμου οδού, δηλαδή, ή στον άλλο κόσμο, ξέρεις, ή στόπος χλωερούς αναψύξεως. Λοιπόν, ένθρα πέδρα πάσα οδύνη και στεναγμός. Ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα οι εξελίξεις δεν είναι τίποτα διαφορετικό από ό,τι χθες. Έχουμε πραγματικά μια κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στην Ελλάδα. Αυτό μας κρατάει το ενδιαφέρον για να μην δούμε το πού πάει η παγκόσμια οικονομία και η παγκόσμια κοινότητα. Τραβάει πραγματικά σε φούντο, δηλαδή πραγματικά αν κοιτάξει κανείς, ας πούμε, τα χρηματιστήρια στην από Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου και το κύριο χρηματιστήριο της Κίνας, Σανγκάι. Ρε που φτάσαμε, λοιπόν. Και είναι και η πρώτη μέρα που γιορτάζουμε την εθνική μας ανεξαρτησία, Δημήτρη. Ναι, 26 του Γενάρη. Γενάρη, βεβαίως. Ξεκινάει το 19ο αιώνα. Είναι και θέση του ΕΠΑΜ, να υπάρξει επέτειος. Εθνική επέτειος 26 του Γενάρη ως η μέρα της ανεξαρτησίας Ελλάδος. Διότι σαν σήμερα, στην Αίγινα, παρακαλώ, ορκίζεται ο πρώτος κυβερνήτης, ο Καποδίστριας. Και γιατί το λέμε η μέρα ανεξαρτησίας? Γιατί πολύ απλά είναι ο πρώτος και ο μόνος κυβερνήτης αυτής της χώρας που επιλέχθηκε με τον τρόπο που επιλέχθηκε, από Έλληνες, δηλαδή από την τρίτη Εθνοσυνέλευση. Το ενδιαφέρον είναι, μη και μιλάμε έτσι για αυτό, να μου επιτρέψει έτσι, Λάμπρο, γιατί μου αρέσει η ιστορία να μαθαίνουμε κιόλας και να διδασκόμαστε από αυτήν, αν και δεν είμαι οπαδός της διδακτικής ιστορίας. Λοιπόν, να θυμηθούμε ότι ο ερχόμος του Καποδίστρια, που στα νιάτα μας, όταν μαθαίναμε σχολική ιστορία, παρουσιαζόταν ότι ήταν ένας μεγάλος, μεγάλη προσωπικότητα βεβαίως, αλλά πατερούλης, δηλαδή δεν τα μπορούσε τα συντάγματα.
και τις δημοκρατίες. Δεν τα μπορούσε αυτά τα πράγματα. Έτσι μάθαιναμε από τη σχολική ιστορία ότι βεβαίως κατήργησε το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα που, που είχε παραλάβει από το συνέλευση της Τρεζίνας, και η αντιπολίτευσή του ονομάστηκε Συνταγματική. Με ομικρογιώτα. Οι Συνταγματικοί είναι οι προασπιστές του Συντάγματος. Ένα είδος, για παράδειγμα, για να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας όσοι είμαστε και εδώ έτσι στο ΕΠΑΜ και όλα αυτά τα πράγματα, είναι σαν τους καταστατικούς που έχουμε στο ΕΠΑΜ. Δηλαδή είναι αυτοί που λέμε, ας πούμε, όχι το καταστατικό, προσέξτε το. Προσέξτε λοιπόν αναλογίες και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Οι Συνταγματικοί λοιπόν αντιπροσώπευαν ό,τι πιο μαύρο, σκοταδιστικό υπήρχε στην ελληνική κοινωνία την εποχή εκείνη. Δηλαδή ήταν οι πράκτορες των ξένων δυνάμεων. Έτσι. Μάλιστα. Χρηματοδοτιόντουσαν αδρά από αγγλική και γαλλική πρεσβεία τουλάχιστον. Παίζανε και οι Ρώσοι το παιχνιδάκι τους, αλλά δεν είχαν ισχυρή επιρροή λόγω του ότι δεν είχαν δανείσει οι Ρώσοι την Ελλάδα. Οι άλλοι όμως που είχαν ρίξει χοντρό χρήμα για την εξαγορά. Έτσι λοιπόν αυτοί που δεν θέλαν την Ελλάδα ανεξάρτητη, δεν ήθελαν να πατήσει στα πόδια της, δεν ήθελαν να αποκτήσει δημοκρατικό καθεστώς και ιδιαίτερα δημοκρατικά συνταγματικό καθεστώς, αυτοί αυτοορίστηκαν ως συνταγματικοί και τάχτηκαν ενάντια στον Καποδίστρια, ο οποίος ήταν αυταρχικός, ήταν, πώς να το πούμε, σατράπης, πατερούλης και όλα αυτά πράγματα. Βέβαια, επί Καποδίστρια γνωρίσαμε την τέταρτη συντακτική εθνοσυνέλευση, η οποία ήταν και η μόνη δημοκρατική. Δηλαδή, εκλέχθηκαν κανονικά παραστάτες για να πάνε στην συντακτική. Ενώ οι τρεις προηγούμενες δεν είχαν εκλογή παραστατών, επέλεγε. Ο Ζαΐμις επέλεγε, εσείς παιδιά θα πάτε παραστάτες. Τους δικούς του. Ναι, ο καθένας τους δικούς του. Ανάλογοι, οι προύγοντες. Λοιπόν, αυτή ήταν η πιο δημοκρατική συντακτική συνέλευση. Και βεβαίως αυτή ενέκρινε το πρόγραμμα του Καποδίστρια για τη δημιουργία εθνικού νομίσματος, κεντρικής εθνικής τράπεζας και άλλα πράγματα, και τη γραμμή του να μην μας έρθει ξένος βασιλιάς. Αυτό το πράγμα ήταν η βασική πρεμούρα και το ίδιο του Καποδίστρια. Να μην κατσικωθεί ξένος βασιλιάς. Μέσα σε αυτό την Εθνοσυνέλευση έχει ενδιαφέρον. Στην εισήγησή του Καποδίστρια προς την Εθνοσυνέλευση αναφέρεται ότι πρέπει να καταργηθεί η αμοιβή για να συμμετέχεις στον κουβέρνο. Των λειτουργών του κράτους. Και ο ίδιος δεν πήρε ποτέ δραχμή. Ακριβώς. Και έδωσε όλη του την περιουσία. Λέει, το μόνο που οφείλει το κράτος να δίνει στους λειτουργούς του είναι τα έξοδά τους. Δηλαδή, τα έξοδα που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν για το λειτουργήμά τους. Ποτέ δεν αμοιβή. Πρέπει να, να έχουν αμοιβή. Βεβαίως όλα αυτά κάθεσαν άσχημα στους άλλους που κουβέρνο ίσον κορβανάς. Έτσι, λοιπόν, και οι συνταγματικοί λοιπόν, αυτοί που έσκουζαν σαν να σφάζεις γουρούνι για την ιστορία και παραπλάνησαν και ανθρώπους οι οποίοι ήταν εξαιρετικής και ευφυΐας και ετοιμότητας, όπως ο Πολυτζοίδης, μετέπειτα δικαστής, μαζί με τον Τερτσέτη ανέτρεψαν τη δίκη του Κολοκοτρώνη, όπως ο Αδαμάντης Κοραής, τάχτηκαν ενάντια στον Καποδίστρια, γιατί αυτοί ήταν δημοκρατικοί, ενώ ο Καποδίστριας ήταν απολυταρχικός κατά τα λεγόμενα της εποχής. Και τι έγινε μόλις δολοφονήθηκε, οργανώσαν οι συνταγματικοί μαζί με τους ξένους δυνάστες, οργάνωσαν την δολοφονία του Καποδίστρια. Καλό είναι όποιος θέλει να πάει να το δει έξω τον Άγιο Διονύσιο στον Άφλιο, να δείτε ακόμη υπάρχουν οι βολές πάνω στην πόρτα. Οι σφαίρες δηλαδή, αυτές που περάσανε και που χτυπήσανε τον κυβερνήτη. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να πούμε ότι τι έγινε λοιπόν όταν δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας και το κόμμα των συνταγματικών πήρε την εξουσία. Ένας απίστευτος κικαιώνας λαιλασίας μέχρι αηδίας. Βάζανε οπλαρχηγούς οι μεγάλοι προύχοντες και λαιλατούσαν παντού. Μάλιστα λέγεται, μια από τις πολλές ιστορίες άγριες της εποχής εκείνης είναι ότι ο Γρίβας κατέβαζε τουρκαλβανούς από την Λάρισα και με υψωμένα οθωμανικά λάβαρα κατέβηκαν στο Μωριά και λαιλατούσε η μία μετά τον άλλη την πόλη κτλ. Ήταν ένας εμφύλιος άνευ προηγουμένου, μόνο και μόνο για να κατσικωθεί βεβαίως ο βαβαρός βασιλιάς, όπως και ήρθε. Και μπροστά σε αυτήν την χαόδη κατάσταση, ακόμη και προσωπικότητες όπως ο Κολοκοτρώνης, οι παλιοί οπλαρχηγοί δηλαδή, συνδικολόγησαν. Γι' αυτό και έδωσαν γη και είδωρ στον Όθωνα όταν κατέβηκε. Γιατί προκειμένου να έχουν αυτό το χάος, ας πούμε το αλυσβερίς, το απίστευτο που είχε επιβληθεί, σου λέει τουλάχιστον να υπάρχει κάποιος να κρατάει τα γκέμια, ρε παιδιά, να δεις σε αυτή την κατάσταση. Αυτό ήταν
αυτή είναι η ιστορία μας και πολύ διδακτική. Ποτέ και μην παίρνετε στα σοβαρά αυτούς που μιλάνε για δημοκρατία όταν οι ίδιοι δεν οικοδομούν δημοκρατία. Και Δημήτρη, αξίζει να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ο φάκελος για τη δολοφονία του Καποδίστρια που υπάρχει στην Αγγλία δεν έχει ακόμα ανοιχτεί, αν και πλησιάζουν σχεδόν 200 χρόνια. Συνήθως οι Άγγλοι κάθε 50, 40 ή 60 χρόνια. Ναι, έχουν δύο όλα τα μυστικά αρχεία. Τα 30 χρόνια και τα άλλα το 70 για ζητήματα που αφορούν, πώς να πούμε, είναι ευαίσθητα. Ευαίσθητα, όπου εμπλέκεται η αγγλική πολιτική. Ο φάκελος για τη δολοφονία του Καποδίστρια παραμένει μέχρι τώρα σχεδόν 190 χρόνια κλειστό στη Βρετανία. Ναι, γιατί έχει άμεση εμπλοκή η Βρετανική Πρεσβεία. Το ξέρουμε κιόλας από την ιστορία, έτσι, για την εμπλοκή της. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι, καλά, το ότι κρατάνε κλειστό το φάκελο εμπλοκής τους στον εμφύλιο πόλεμο της Ελλάδας. Ο λόγος δεν είναι τυχαίος. Ο λόγος είναι ότι πολλοί από αυτούς που ενεπλάκησαν ως υποχείρια των Εγγλέζων και του εμφυλίου είτε ζουν ακόμη είτε ζήσαν και διαμορφώσανε τη μεταπολίτευση και τα λοιπά. Όχι μόνο, και τη μεταπολίτευση. Λοιπόν, υπάρχουν, να το πούμε έτσι, δεν θέλουν να προδώσουν τους πράκτορές τους, αν και βεβαίως εγώ είμαι πάντα, γιατί με ρωτάει και ένας ακροατής, το γνωστό, και άμα φύγουμε τι θα γίνει. Αυτό το γνωστό, ας πούμε, ότι άμα φύγεις, ας πούμε, από τις συμμαχίες, τι θα πάθεις. Ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε γιατί αρνήθηκε να στηριχτεί στο Χωριάτη. Τον αγάπαγε σαν παιδί και ο Χωριάτης τον αγάπαγε σαν πατερούλη. Αλλά αρνήθηκε να στηριχτεί μαζί του, επάνω τους. Όπως και ο Κολοκοτρώνης, αυτό που λέει η οπλαρχηγή, να μην λέμε για τον Κολοκοτρώνη. Δεν τους επέτρεψαν να περάσουν από μαχαίρι τους προύχοντες. Αυτό που ζητούσαν από την πρώτη Εθνοσυνέλευση, οι Χωριάτες. Το λέει ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης όταν λέει: μπήκα μέσα, λέει, και τους είπα: κοιτάξτε να δείτε, φροντίστε να δώσετε κάτι σε αυτόν τον κόσμο, γιατί με το ζόρι τους κρατάω απ' έξω. Είναι έτοιμοι να μπουν μέσα να σας περάσουν μαχαίρι. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Και δυστυχώς για εμάς μέχρι σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι όταν αφήνει στη μέση μερικές δουλειές, οι οποίες πρέπει και οφείλουν να γίνονται, Τουρκοχριστιανούς σου λέγανε τους προκρήτους της εποχής εκείνης, και όχι τυχαία. Λοιπόν, για το βάναυσο και τυραννικό καθεστώς που υποστήριζαν και αναπαρήγαγαν, γι' αυτό χάθηκε ο Καποδίστριας. Και για να ξέρετε, πάντα στις συμμαχίες αυτές των μεγαλόσχημων με τους μικρούς, οι μικροί είναι αναλώσιμοι, πάντα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση διαβάζοντας τα πρακτικά και τις συζητήσεις γύρω από τη σύγκριση των Βερσαλίων του 1919, όπου ο πρίγκιπας Φεϊζάλ, ο οποίος και αυτός πρακτοράκος των Βρετανών ήταν, για να μην αντιδράσει για την ρύθμιση του Μεσανατολικού από τους Γάλλους και τους Άγγλους, τι του κάνανε, του χαρίσανε ένα βασίλειο, την Ιορδανία. Και έτσι η οικογένειά του από τότε έχει κατσικωθεί στην Ιορδανία και δεν λένε να τα αφήσει. Βεβαίως με πλάτες δυτικών όλα αυτά. Βεβαίως το εθνικό κίνημα των Αράβων της εποχής εκείνης ήταν ένα ενιαίο και αδιέρετο αραβικό κράτος με πρωτεύουσα τη Δαμασκό. Γιατί πολύ απλά όλοι ήταν Άραβες. Δεν έχει σημασία. Ένα έθνος. Ανεξάρτητα από το αν ήταν η πλειοψηφία τους μουσουλμάνοι, ή υπήρχαν και χριστιανοί, υπήρχαν και κόπτες, υπήρχαν διάφορες θρησκευτικές παραλλαγές. Όμως όλοι τους είχαν, παλεύοντας ενάντια στο Σουλτανάτο και βεβαίως συμμαχώντας με τη Βρετανική Αυτοκρατορία, αυτό πίστευαν, αυτό ήταν το έθνος. Και αραβική συνείδηση. Έτσι, είχαν πλήρη συνείδηση, μπορεί να διαβάσετε τις εποχές, ακόμη και του Λόρενς της Αραβίας να διαβάσει κανείς τις περιπέτειες, που ήταν στιχοδιώκτης, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε τότε εκείνη την εποχή, μπορεί να το καταλάβει. Τι είπε λοιπόν ο Φεϊζάλ φεύγοντας από τις διαπραγματεύσεις? Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις, κόψανε και ράψανε τη Μέση Ανατολή, το αραβικό έθνος στην ουσία. Και τι, βγαίνοντας έξω από το Φεϊζάλ, είπε, του πάει ένας δημοσιογράφος και του λέει: είσαστε ικανοποιημένος? Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από όλη αυτή? Λέει: το συμπέρασμα που βγάζω εγώ είναι καλύτερα να είσαι εχθρός με τους Βρετανούς παρά να είσαι φίλος τους. Γιατί πολύ απλά, αν είσαι εχθρός τους, θα προσπαθήσουν να σε εξαγοράσουν. Εάν είσαι φίλος τους, είναι σίγουρο θα σε πουλήσουν. Μάλιστα. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις μεγάλες δυνάμεις. Θα πρέπει να κρατάς αποστάσεις, οι συμμαχίες πρέπει να είναι συγκεκριμένες, πάντα
πάνω σε συγκεκριμένο έδαφος και όχι στρατηγικού τύπου συμμαχίες, οι οποίες είναι ετεροβαρείς σε βάρος δηλαδή της δικής σου χώρας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων του. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας, γιατί δεν βγήκε ποτέ σε καλό αυτού του τύπου οι συμμαχίες δηλαδή του λύκου με το αρνί. Θέλουμε να πούμε ότι μας λέει εδώ ένας φίλος ότι η Κίνα πρόκειται να εκδώσει το συντομότερο δυνατό ψηφιακό νόμισμα. Εάν το κάνει, να ξέρετε ότι θα πάθει μεγάλη λαχτάρα η οικονομία της, θα πληθυστικοποιηθεί τρομακτικά. Προσπαθούν να ελέγξουν ή να μαζέψουν, αν θέλετε, το χαρτονόμισμά τους, γιατί ήδη αποκτά πληθωριστικές διαστάσεις και γι' αυτό πάνε να το κάνουν. Είναι κίνηση απελπισίας, να ξέρετε, για την Κίνα. Και αυτό θα υποδηλώσει τρομακτικό πρόβλημα και στις χρηματαγορές τους. Σημαίνει ότι η κεντρική τους τράπεζα δεν μπορεί να αντέξει τις πιέσεις που γίνονται από τις διεθνείς χρηματαγορές. Το ενδιαφέρον ποιο είναι? Διαβάζω τις αναλύσεις που γίνονται για τα διεθνή χρηματιστήρια και τις διεθνείς χρηματαγορές και όλα είναι αντισταραμμένα. Όποτε ακούτε ότι τα χρηματιστήρια πάνε καλά και ανεβαίνουν, να ξέρετε ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Έχουν αντιστραφεί τα πράγματα. Είναι κακό να μεγεθύνουν τα χρηματιστήρια. Κακό για την πραγματική οικονομία, κακό για τα εισοδήματα του κόσμου, κακό για τις επενδύσεις, κακό για την δυνατότητα ανάπτυξης της οικονομίας με πραγματικούς όρους εισοδημάτων, συναλλαγών, δουλειών. Όποτε ακούτε ότι συρρυκνώνεται το χρηματιστήριο και η παγκόσμια χρηματαγορά, τότε ενδεχομένως να είναι καλό για τις για τις δουλειές, για τον κόσμο, ναι, αλλά πιθανά, όχι σίγουρα εξαρτάται από τι πολιτικές θα επικρατήσουν. Αν επικρατήσουν πολιτικές απεξάρτητες από τις χρηματαγορές, είναι καλό για τον κόσμο. Εάν όμως βάλουν τον κοσμάκι να πληρώσει την πτώση του χρηματιστηρίου, καληνύχτα. Και έτσι έχουμε οδηγηθεί αυτή τη στιγμή περίπου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Βεβαίως ακούτε αναλύσεις, ναι, βεβαίως είναι η τιμή του πετρελαίου, όχι είναι η τιμή του χαρτιού υγείας ή οτιδήποτε, τίποτα από όλα αυτά. Το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται στην τρομακτική υπερσυσσόρευση κεφαλαίου, χρηματικού κεφαλαίου παγκόσμια, το οποίο δεν βρίσκει τοποθετήσεις επικερδής. Και πλέον έχει απεξαρτηθεί από την παραγωγή, δεν εξαρτάται από την παραγωγή. Με αποτέλεσμα να αναζητά τοποθετήσεις απροκάλυπτα κερδοσκοπικού χαρακτήρα και όταν δεν τις βρίσκει αυτές, προσπαθεί να τις δημιουργήσει ακόμη και με όρους πολέμου. Να ξέρετε ότι αυτού του είδους η φούσκα προάγει τον πόλεμο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο νέος παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε το 2014, όταν για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε 11% του παγκόσμιου πληθυσμού να εμπλέκεται με τη μία ή με την άλλη μορφή σε πολέμους. Αυτό, αν το 2015 είχε αποκλιμακωθεί, δεν θα έλεγα το 2014 ξεκίνησε. Το 2015 όμως κλιμακώθηκε. Περισσότεροι ενεπλάγησαν σε αυτήν την ιστορία. Σε ποσοστό πληθυσμού. Αποκτάει πιο μεγάλες παγκόσμιες διαστάσεις. Το 2016 ήταν ακόμη χειρότερο. Και καθώς τα χρηματιστήρια αποδιαλύονται, αποσυντίθεται οι κεφαλαγορές, τόσο περισσότερο θα διοχετεύεται δυναμική στις παγκόσμιες αγορές. Και σε αυτά τα πράγματα να συζητάει τώρα μια χώρα που χρωστά τα μαλλιοκέφαλά της και την έχουν βάλει στη Μέγκενη και τη στίβουν ότι θα πάει καλά, ξέρω εγώ, ρε γαμώτο μου, τι να σου πω. Και ουσίες να παίρνεις δεν μπορεί να το πιστέψεις. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό, Δημήτρη, όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε ότι στην παγκόσμια κατάσταση όπου υπάρχει μια τεράστια συσσόρευση αφάνταστα μυθικών κεφαλαίων που πραγματικά δεν ξέρουν τι να τα κάνουν αυτοί που τα έχουν, ναι, και πως τα λεφτά τους θα τα κάνουν να αποφέρουν λεφτά, οι άνθρωποι αυτοί, αυτά τα σκοτεινά κέντρα όπως τα λέω εγώ, προσπαθούν να κερδίσουν κράτη και εδάφη. Προσπαθούν δηλαδή να μας αγοράσουν. Δεν τους έδαφος... Μας έχουν αγοράσει. Ναι. Δεν τους αρκεί αυτό. Δεν τους αρκεί να σε αγοράσουν μια φορά. Πρέπει να σε πουλήσουν και να σε ξαναγοράσουν. Ακριβώς. Να βγάλουν κέρδος. Έτσι. Για να βγάλουν κέρδος. Έτσι λοιπόν καταλήγουν αυτοί ότι η παγκόσμια αντίθεση αυτή τη στιγμή είναι αυτά τα σκοτεινά κέντρα από τη μια και από την άλλη τα έθνη. Δηλαδή το έθνος παλεύει το χρήμα. Πώς το βλέπεις εσύ? Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα. Διότι πάντα το κεφάλαιο από την εποχή που συγκροτήθηκε σε παγκόσμια δύναμη, από το 15ο-16ο αιώνα, πώς συγκροτήθηκε?
με τους κονκισταδόρες, τους πολέμους για τους θαλάσσιους δρόμους, με τη δυνατότητα δηλαδή της κατάκτησης. Χωρίς κατάκτηση, παγκόσμια αγορά, παγκόσμια οικονομία και παγκόσμιο κεφάλαιο δεν υπάρχει. Και της απομίζησης των απικιών. Βεβαίως. Λοιπόν, και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον να κοιτάξει κανείς τους πρώτους μελετητές στο ζήτημα των απικιών στα 1810, 1820, 1830. Τι λένε? Είναι η δυνατότητα να προσπορίζονται τρομακτικά κέρδη τη στιγμή που η δική τους οικονομία, η εγχώρια, να το πούμε έτσι, έχει συγκεκριμένα όρια, περιορισμούς. Λοιπόν, άρα ενδογενής ανάγκη του κεφαλαίου είναι πάντα να υπερβαίνει σύνορα και οποιοδήποτε άλλο όριο του θέτει η ανθρωπιά. Δεν είναι μόνο το θέμα της εθνικής νομοθεσίας, του δικαίου κτλ. Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί να ανέχεται έθνη όπου το βασικό στοιχείο του σύγχρονου έθνους ποια είναι? Η εμπλοκή στη διακυβέρνηση μιας χώρας ολόκληρου του λαού. Αυτός είναι ο ορισμός του έθνους. Πέρα από τα πολιτιστικά ζητήματα της ιστορίας, το δέσιμο των λαών και όλα αυτά τα πράγματα συγκρότησης, πολιτικά και νομικά, τι είναι το έθνος? Η δυνατότητα μέχρι και του τελευταίου πολίτη στα πλαίσια αυτού του έθνους να συμμετέχει στην εξουσία της χώρας ή να διαμορφώνει το κράτος του. Αυτό σημαίνει. Σήμερα όμως, για να μπορεί να κάνουν δουλειές, να αγοράζουν και να πουλούν τους πάντες, πρέπει το κράτος να να το απογυμνώσουν από τις κοινωνικές υποχρεώσεις του. Δεν μπορεί να υπάρχει ο φούφουτος επειδή είναι Έλληνας πολίτης και να λέει «Οπ, έχω και εγώ γνώμη». Ή, για παράδειγμα, να θεωρεί ότι είναι δικαίωμά του το κράτος του να του εγγυάται σύνταξη, να του εγγυάται κοινωνικά δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα. Κάτι το οποίο ήταν απόλυτα, ήταν κάτι το οποίο το αποδεχόταν η κοινωνία από την Γαλλική Επανάσταση, έτσι, από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης. Σήμερα τίποτα από όλα αυτά. Κυριάρχησε η λογική, αν θέλεις, ενός κοινωνικού δαρβινισμού. Ό,τι είσαι, είσαι γιατί το επέλεξες να είσαι. Είσαι σε κοινωνική στέρηση ή κοινωνικό αποκλεισμό, γιατί έχεις τη επιλογή, μας το είπε και ο κυρία Λιμπεράκη. Μεγάλη καθηγήτρια αυτή. Ναι, την είχαμε στην ΑΣΟΕ επανάθεμα. Λοιπόν, μεγάλη. Γιατί οι φτωχοί είναι φτωχοί, γιατί από επιλογή τους. Έτσι. Λοιπόν, ενώ ο Γουόρεν Μπάφετ, έτσι, ένας από τους πιο πλούσιους, 20 πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο, είναι γιατί είναι πανέξυπνος και είναι επιλογή του να είναι πάμπλουτος. Το γεγονός ότι για να υπάρχει ένας Μπάφετ με επιφάνεια 1,2-3 δολάρια συνολικά, θα πρέπει να υπάρχει περίπου, θα πρέπει να υπάρχουν περίπου, περίπου 600 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο που να μην μπορούν να επιβιώσουν, να βγάλουν εισοδήματα ή να έχουν πλούτο ίσα ίσα στο όριο της επιβίωσης. Αυτό είναι το ζωζύγιο. Έτσι δουλεύει το πράγμα. Και πάνω σε αυτό το σκεπτικό, Δημήτρη, υπάρχει ένας Έλληνας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους τραπεζίτες, το όνομά του νομίζω είναι Diamond, δηλαδή Demon, ο οποίος αρνήθηκε το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, νομίζω, στη Τζέι Μόργαν. Αυτός ο άνθρωπος έχει αυτές τις αρχές, δηλαδή ότι μια τράπεζα πρέπει καταρχήν να είναι όσο γίνεται πιο συγκεντρωτική, να έχει όσο γίνεται μεγαλύτερα κεφάλαια, διότι υπάρχουν εταιρείες παγκόσμιες οι οποίες απλώνονται σε όλο τον πλανήτη και επομένως και η τράπεζα αυτή μπορεί σε όλο τον πλανήτη να διδανίζει αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες. Και αυτή τη στιγμή θεωρείται ο υπαριθμόν ένα τραπεζίτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ελληνικής καταγωγής. Καλά, αυτό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα, όπως ξέρεις. Να ξέρουμε τους εχθρούς μας όμως. Ναι, εμείς έχουμε μια πολύ μεγάλη δυνατότητα να βγάζουμε καθήκια από μυαλό. Πολύ παλιά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, να δράσει στους συγκρός, έτσι. Ναι. Όπως ήταν και ο Γεώργιος Βλαστός, άλλο μεγάλο καθήκη, το οποίο έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη χρεοκοπία του 1894 και μετά στο στημένο πόλεμο της Μελούνας του 1897. Έπαιξανε χοντρό. Αυτοί είναι οι πρώτοι διδάξαντες επί ελληνικού εδάφους των μεγάλων χρηματιστικών και τραπεζικών σκανδάλων. Έτσι, αυτοί μας τα διδάξαν αυτά τα πράγματα. Και ο συγκρός με το Λαύριο, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί τα πάντα. Θέλω να πω, δεν είναι η πρώτη και η τελευταία. Είναι αυτή την ιστορία. Αν ζήσει κανείς, αν βρεθεί στους κύκλους αυτούς, θα καταλάβει το πόσο λείπει το ανθρώπινο περιεχόμενο. Κανένας ανθρωπισμός. Όχι, ποιος ανθρωπισμός, δεν υπάρχει. Ο τρόπος που μιλάνε μεταξύ τους είναι πόσο αξίζεις, πόσο αξίζω. Συγκρίνουμε τα περιουσιακά μας στοιχεία και κυρίως
το τι οικονομική επιφάνεια έχει ο καθένας, πόσα δις εσύ, πόσα εκατομμύρια. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα, ας πούμε, που παίζουν για 30-40 εκατομμύρια, που οι μεγάλες τράπεζες όπως η Merrill Lynch, η JP Morgan, δεν τους δέχονται ούτε καν στα γραφεία τους. Είναι τόσο μικρά τα χαρτοφυλάκια. Γιατί σήμερα αυτές οι μεγάλες τράπεζες, 40 περίπου μεγάλες τράπεζες, που αυτές διαπλέκονται μεταξύ τους, δεν είναι, λέμε 40, αλλά. Ναι. Λοιπόν, διαχειρίζονται 1,2-1,5 τετράκις δισεκατομμύρια δολάρια. Όταν λοιπόν μόνο η Deutsche Bank έχει παράγωγα αξίες 75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, όσο είναι το ΑΕΠ της γης, γιατί να σου δώσει σημασία και γιατί να σκεφτεί τι θα γίνει με τα σχολεία στην Ελλάδα ή με οτιδήποτε άλλο. Τους ενδιαφέρει τα στοιχήματα να παίζονται και να αποδίδουν. Διαφορετικά έχεις τελειώσει και το παράγωγο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα στοίχημα. Το χρήμα να φέρνει χρήμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος καμία παραγωγή να κινηθεί. Λοιπόν, να πούμε, μια και μιλάμε για αυτά, όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ και υπουργός Εθνικής Άμυνας, την ευθύνη για την επερχόμενη άδικη φορολογία των αγροτών τη φέρει ο τύπος ο οποίος κάθεται στα τρίκαλα στο καφενείο και παίρνει επιδότηση για τα 100 στρέμματα που διαθέτει. Να τα ακούνε αυτά οι αγρότες, γιατί όταν παρακαλάγανε να παίρνουν τις επιδότησεις, ακόμη παρακαλάνε ορισμένοι από αυτούς να παίρνουν τις επιδοτήσεις, μάγκες, άμα παίρνετε στρεμματικές επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σας τις δίνουν για να διαφθαρθεί, για να διαφθαρείτε και μετά να σας βγαίνουν και από πάνω και να λένε να, είναι διαφθαρμένος, οπότε καλά κάνουμε. Το καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να απαλλαγούμε από αυτό το σύστημα επιδοτήσεων. Γιατί δεν χρειάζεται επιδοτήσεις ο αγρότης. Αλλά οι επιδοτήσεις πρέπει να είναι ενταγμένες σε εθνική πολιτική ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και βεβαίως να υποστηρίζουν το εισόδημα, το προϊόν και την παραγωγή του αγρότη, ώστε να εξελίσσεται αυτό το πράγμα και το ενδιαφέρον του, να υπάρχει κίνητρο. Να επιβραβεύεται το καλό προϊόν. Βεβαίως. Αυτό λες. Ακριβώς. Και ταυτόχρονα να πούμε το εξής. Ποιος είναι αυτός ο κύριος καμένος που θα μιλήσει για τους αγρότες έτσι? Τι έχει κάνει στη ζωή του αυτός? Ποτέ δούλεψε δηλαδή? Πες μου, δηλαδή θα τρελαθώ τώρα. Οι σκερβελέδες της επίσημης πολιτικής, ας πούμε, εγκαλούν τον κόσμο. Δεν ξέρω ρε γάμο το. Και δίκιο να έχει. Ποιος εσύ ρε φίλε που φωνάζεις? Τι έχεις να επιδείξεις εκτός από την προσωπική πατρική περιουσία, ας πούμε, και ό,τι κονόμες έχεις κάνει διαμέσου του βουλευτή, στον βουλευτή Λύκη και τον υπουργή Λύκη? Ποιος είναι αυτός ο εκπεπιθήσεως και εκθέσεως άεργος να μιλήσει για τους αγρότες? Δεν ξέρω. Αφού τους ανέχονται ακόμη να κυκλοφορούν ανάμεσά τους δικοί τους συμμορίτες, δεν ξέρω πραγματικά. Βεβαίως ήταν και τα μέσα, διότι δεν πάνε στον αγρότη να ρωτήσουν, πάνε στον εγκάθετο, γιατί πρέπει να πάρουν συγκεκριμένη άποψη από τον εγκάθετο, όχι τον κακομοίρη τον αγρότη που πηγαίνει στον μπλόκο ή που πάει να κινητοποιηθεί, γιατί πραγματικά βρίσκεται, έχει ξεπεράσει πλέον το ζήτημα της επιβίωσης, όπως και οι υπόλοιποι. Στους εγκάθετους πάμε για να τους έχουμε κατσικωθεί στο μυαλό, και να μπορούν να βγαίνουν οι άλλοι και να λένε τους βλέπετε. Λοιπόν, μας λένε επίσης ότι η Τράπεζα Αττικής, σχολιάστε με την Τράπεζα Αττικής και τη λελασία που κάνει πρώτη φορά αριστερά στο Τσμέδε, ΔΕΚΟ κτλ. Πάνε να φτιάξουν μια τράπεζα εκτός ελέγχου Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως γράφεται εδώ. Δεν είμαι σίγουρος εάν θα γίνει τελικά αυτό το πράγμα, αλλά πάντως το παράλληλο τραπεζικό σύστημα, να ξέρετε ότι θα στηρίξει τις μίζες και τις δωροδοκίες. Γι' αυτό φτιάχνεται αυτή η ιστορία. Για το ξέπτυμα μαύρου χρήματος, πολιτικού κυρίως μαύρου χρήματος. Και η Τράπεζα Αττικής κυριολεκτικά έχει τα πρωτεία. Έχει φάει περίπου 2-3 δισεκατομμύρια από το Τσμέδε. Κανένας δεν έχει δώσει απολογισμό και δεν έχει γίνει πραγματικά κανένας καμία λογοδοσία. Δεν έχει μπει εισαγγελέας, όπως θα έπρεπε να έχει μπει εισαγγελέας, και θα τρελαθούμε όταν μπει εισαγγελέας στην Τράπεζα Αττικής. Να τρελαθούμε το πώς χρησιμοποιήθηκαν τα αποθεματικά του Τσμέδε για δάνεια σε κόμματα ή για να διασπαθήσουν διάφορες παρατάξεις πρώην και νυν υπουργοί και διάφοροι άλλοι παράγοντες. Μάλιστα.
Αλλά δυστυχώς, σε αυτό το καθεστώς που είμαστε, μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ξέρω ότι μας ακούνε από διάφορα μπλόκα, από τους αγρότες. Βεβαίως, όποτε υπάρχει ένας αγρότης που θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, αγαπητέ Δημήτρη, ναι, όποιος θέλει μπορεί άνετα να βγει να μιλήσει άνετα, θα παρακαλούσα το τηλεφωνικό μας κέντρο να δείξει και τη διαφορετική εικόνα. Έτσι. Από αυτή που προσπαθούν να δείξουν στην, τα μέσα μαζικής εξαχρίωσης. Ακριβώς. Και οι κυβερνώσεις συμμορίες. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε όποιος θέλει να μας πάρει ή μας έχει πάρει ήδη. Αγαπητοί φίλοι στο τηλέφωνο, απλά να μέχρι να μας δώσουν το τηλέφωνο από τη γραμματεία, να πούμε ότι στο Ηράκλειο Κρήτης, και αυτό να το ακούν οι ψαράδες, έτσι, γιατί είναι σίγουρο ότι θα στο Ηράκλειο Κρήτης, λοιπόν, απαγορεύεται το ψάρεμα εάν δεν έχεις φορολογική ενημερότητα. Μάλιστα. Σοκ υπέστησαν οι επαγγελματίες ψαράδες του Ηρακλείου από τη διάταξη, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ τους απαγορεύει να μπουν τα καΐκια τους και να ψαρεύσουν αν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές. Από πού μας παίρνετε, σας ακούμε? Ναι, 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 σας ακούμε. Εμένα μιλάτε? Ναι, ναι, ναι. Εσάς μιλάμε. Μένα με καλέσετε, δεν σας πήρα εγώ. Ναι, πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Είμαι στον πλόκο των Κυριλίων, στο Μοσορό. Μάλιστα. Θέλετε να μας δώσετε μία εικόνα? Ναι, θα σας δώσω. Εδώ στο ραδιόφωνο ροή. Ναι, ναι, βεβαίως, θα σας δώσω. Είμαστε από τις 20 το μηνός στον πλόκο των Κυριλίων, γύρω στα 700 τρακτέρ. Έχουμε κλειστεί την Εγνατία οδό και καθημερινά 2-3 ώρες κλείνουμε και της Παρακαμπτερίου, στην Παλιά Εθνική Οδό. Μάλιστα. Σήμερα είναι μια συνάντηση 30-35 μπλόκων στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Θα συζητήσουμε εκεί, είναι σε εξέλιξη η συζήτηση, για να συντονίσουμε τον αγώνα μας από εδώ και ύστερα. Πώς βλέπετε εσείς προσωπικά αυτόν τον αγώνα? Πώς τον βλέπω? Τι, γιατί περιμένετε, ναι. Ο αγώνας αυτός γίνεται τώρα καθαρά για την ύπαρξη του αγροτικού κόσμου. Τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να βγαίνουμε στις κινητοποίησεις, αλλά κοιτάζουμε να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας. Τώρα βγαίνουμε για να μην τα χάσουμε όλα. Μάλιστα. Και αυτόν τον αγώνα θα τον πάρουμε μέχρι τέλους. Αν δεν αποσυρθεί αυτό το ασφαλιστικό και το φορολογικό που εισηγήθηκε η κυβέρνηση τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι η εισήγηση της κυβέρνησης και δεν είναι στα προεπιτόμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν τα αποσύρουν αυτά, δεν θα πάμε σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό. Θέλουμε να γίνει συζήτηση από μηδενική βάση. Να ακούσει τις προτάσεις και των αγροτών και να βγει ένα αποτέλεσμα που θα ικανοποιεί και εμάς για να μπορούμε να ζήσουμε, να καλλιεργήσουμε τη γη μας και να μείνουμε στα χωράφια μας. Μάλιστα. Να θα δείτε τελικά τον Πρωθυπουργό από μόνοι σας? Περιμένετε να έρθει να σας δει? Τι θα κάνετε σε σχέση με αυτό, μια και υπουργούς δεν βλέπετε και τους βουλευτές καλά κάνετε κατά τη γνώμη μου και τους διώχνετε? Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός καλά θα κάνει να τους συμμαζέψει τους υπουργούς του που έχουν βγει τώρα και έχουν γίνει γυρολόγοι του καναλιών και ψεύδονται κατά των αγροτών. Ξέρετε, εχθές από το πρωί που βγήκε ο Αποστόλου και είπε, μας αποκάλυψε και φοροφυγάδες, ο κόσμος αγανάκτησε και παίρνουν τώρα και τα τελευταία τρακτέρ που είναι στις αυλές και τα κατεβάζουν από μόνοι τους κάτω. Είναι εξοργισμένοι. Δεν μπορεί να λέει ότι από την παραγωγή την αγροτική βγαίνουν 10 δις και δηλώνουν τα μισά. Πώς βγαίνει και λέει τέτοια πράγματα? Προκαλεί αυτός ο άνθρωπος. Και καλά θα κάνει έτσι όπως θα τους συμμαζέψει. Και να μην έχει ξαμολύσει όλους τους βουλευτές στα μπλόκα και προκαλούν για να γίνονται επεισόδια και να κατηγορούν τους αγρότες ύστερα. Προκαλούν. Με ποιο δικαίωμα σηκώνονται και πάνε στα μπλόκα αυτοί οι άνθρωποι που ψήφισαν τέτοια νομοσχέδια έκτρωμα για τον αγροτικό κόσμο? Μάλιστα. Η συνεδρίαση γίνεται. Ο Φίλης. Μας βγήκε και ο Φίλης τώρα. Βγήκε ο Φίλης. Αυτός. Όλες. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό τι είχε πει για τη γενοκτονία των ποντίων. Βεβαίως. Από τότε να τον έχει απομακρύνει ο Τσίπρας. Και βγήκαν οι Τούρκοι τώρα και αποκαλούν ήρωα τον Φίλη.
Γιατί βρέθηκε ένας ήρωας, λέει, για να πει την αλήθεια. Δεν δέχεται ότι υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Και αυτός ο άνθρωπος είναι στην κυβέρνηση και βγαίνει τώρα και μας λέει εμάς ότι είμαστε αγροτοπατέρες. Ποιος οφείλεις? Μα προφανώς είσαστε αγροτοπατέρες, διότι δεν δεχόσαστε αυτό που είπε και ο κύριος Καμένος μόλις χθες, ότι είσαστε προνομιούχοι, έχετε πολυκαταστήματα και, και έχετε 100 στρέμματα από την άκρη του. Αφήστε αυτά που βγαίνουν και λένε τώρα, προσπαθώντας να στρέψουν τις κοινωνικές ομάδες εναντίον μας. Σας πληροφορώ ότι στον μπλόκο των Κερδινιών είναι 100 διαφορετικοί και στις κοινωνικές τάξεις. Όλοι είναι εκεί, μέχρι και αστυνομικούς είχαμε σήμερα που είναι στο πλευρό μας. Τι είναι αυτά που κάνετε εκεί, ποιοι είναι αγροτοπατέρες? Ακούστε να δείτε, αυτό που λένε, κυβέρνηση δεν είναι ο Καμένος. Είναι ένα ελεκτικό μηχανισμό μαζί του. Βέβαια, και σας λέει ότι είναι ώρα να κάνετε διάλογο. Σας λέει ότι είναι ώρα του διαλόγου. Εσείς τι λέτε? Ας καθίσει τον ελεκτικό μηχανισμό, τον έχουν αυτοί, δεν τον έχουν, ας ελέγξουν. Και αν βρουν τέτοια πράγματα να τα τιμωρήσουν. Εμείς στον κλάδο μας θέλουμε να γίνει μια κάθαρση. Αν υπάρχουν τέτοια, αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί έχουν και το πιπόνι. Δεν θα κάτσουμε εμείς να ελέγξουμε ποιος κάνει τέτοια πράγματα. Σε όλες τις κοινωνικές ομάδες υπάρχουν τέτοια. Το δέχομαι. Βρέστε τους, αυτοί είναι κυβερνούν. Τι το ρίχνουν το παράκι σε εμάς? Θα μας πούνε μόλις φοροφυγάδες. Το 80% είναι οι μικρομεσαίοι και οι μικροί αγρότες. Πού τα λένε αυτά τα πράγματα τώρα? Τι πάνε να δέσπυρουν? Ακούσατε, αυτοί, να σας πω, βρίσκονται σε σύγχυση και δεν ξέρουν τώρα τι να πούν. Ποιοι θα μας πούν? Αυτοί που ξέχασαν να δηλώσουν τα εκατομμύρια τους, αυτοί που έκαναν το κίνημα δεν πληρώνω στην αντιπολίτευση, και όταν έμαθαν ότι ξέρουν ότι τα κάπιτα κουτρών ακουθούν βγάζαν τα λεφτά τους από τις τράπεζες. Ποιοι είναι αυτοί που θα μας πούν αυτά, που κάναν και κόμπι και τώρα τελευταία κάνουν μια δέκο χωρίς αντικείμενο για να διορίσουν τα συγκοινωνόλια τους? Αυτοί που γέμισαν τα γραφεία τους με τα κριτούς υπαλλήλους και διοικητικούς υπαλλήλους. Αυτοί που κάθονται και μας λένε τέτοια. Αγαπητέ συναγωνιστή, μας μιλάτε στο ραδιόφωνο Η Ροή, το οποίο αυτή τη στιγμή μεταδίδεται σχεδόν σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη, με την ευκαιρία. Η ροή. Είναι το ραδιόφωνο του ΕΠΑΜ, ενός μετόπου δηλαδή, το οποίο πιστεύει ότι πρέπει να απελευθερώσουμε τη χώρα από αυτούς που μας κυβερνάνε, να μην πληρώσουμε ούτε ευρώ. Και αυτά τα συνθήματα τα ακούσαμε, ότι βγαίνουν τώρα και λένε εμείς πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση. Εμείς δεν θέλουμε να ρίξουμε την κυβέρνηση. Εσείς όμως, εσείς τώρα προσωπικά, πέστε μου, τι μήνυμα θα στέλατε μέσω της εκπομπής μας στους αγρότες και τους άλλους επαγγελματίες που σας ακούνε στη Θράκη, σε όλη τη Θράκη και στην Μακεδονία? Σας ακούνε αυτή τη στιγμή μέσω του ραδιοφώνου μας. Τον αγώνα που έχουν ξεκινήσει όλοι τους, τον αγώνα που ξεκινήσαν όλοι τους, πρέπει να το συνεχίσουν. Από την ημέρα που κατεβήκαν τα τρακτέρ στα μπλόκα, έχει γίνει κοινωνική έκρηξη. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτή η κοινωνική έκρηξη θα γίνει και ανεξέλεγκτη. Αυτό έχω να πω στον κόσμο, να, εκεί όλοι στον αγώνα, μέχρι αυτή η κυβέρνηση να σκύψει και να δει ότι υπάρχουν και πολίτες σε αυτή τη χώρα και αυτοί οι πολίτες πρέπει να ζήσουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και όποτε θέλετε μπορείτε να μας βγάλετε, να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας δώσετε και τα αποτελέσματα, αν προλαβαίνουμε, των όσων συζητάτε τώρα εκεί στα μπλόκα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Φίλες και φίλοι μας, ήταν ζωγραφισμένη στη φωνή και στην έκφραση αυτού του ανθρώπου, του Παπαπαναγιώτου, έτσι είναι το όνομά του, και την φωνή αυτή θα πρέπει να την έχουμε κατά νου και να σκεφτόμαστε ότι πίσω από αυτά τα λόγια υπάρχει η αγωνία αυτών των ανθρώπων, διότι ο τελικός στόχος των δανειστών και των κέντρων στην Ευρώπη είναι κάποιες μεγάλες εταιρείες να πάρουν τη γη των αγροτών, όπως μας κατέστρεψαν τη βιομηχανία στην Ελλάδα. Έτσι θέλουν να καταστρέψουν την αγροτική παραγωγή για να έρθουν αυτοί να κάνουν τους αγρότες κολίγους και να πάρουν τη γη μας, να κάνουν τα πειράματά τους και τις παραγωγές τους, μια και η χώρα μας έχει τις ιδανικές συνθήκες για παραγωγή. Λοιπόν, επίσης θα πρέπει να πούμε ότι
η πρόταση αυτή που κατατέθηκε στους δανειστές δεν είναι νομοσχέδιο, δεν έχει κατατεθεί νομοσχέδιο, έχει κατατεθεί μια πρόταση του κ. Κατρούγκαλου ως υπεύθυνου υπουργού προς τους δανειστές, προκειμένου οι δανειστές να εγκρίνουν τις αλλαγές του ασφαλιστικού. Το παραμύθι που πουλάνε ορισμένοι στους αγρότες, ότι αυτά δεν τα προκάλεσε η Ευρώπη και είναι επινοήσεις της κυβέρνησης, να το καταλάβουν ότι το ρήμαγμα του Έλληνα αγρότη προβλέπεται από το τρίτο μνημόνιο που ψηφίσαν όλοι μαζί 225 βουλευτές τον Αύγουστο του 2015. Λοιπόν, και να το ξαναλέμε, αυτό δεν είναι νομοσχέδιο, δεν έχει κατατεθεί ως νομοσχέδιο ακόμη στη Βουλή. Γιατί δεν έχει κατατεθεί? Γιατί ο κύριος Κατρούγκαλος το στείλε στην Τρόικα που έγιναν θεσμοί για να εγκριθεί. Η ΔΕ Τρόικα με επικεφαλή στον κύριο Ντάιζεμπλουμ του είπε ότι είναι λίγα αυτά που προβλέπετε. Είναι γατά αυτό που μας στείλατε. Θέλουμε αγελάδα. Λοιπόν, φανταστείτε, για να μην κοροϊδεύουμε τον αγροτικό κόσμο, κάποια λαμόγια τα οποία προσπαθούν να τραβήξουν την ουρίτσα τους έξω από την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και εγώ ρωτάω, είναι πολύ απλό, όταν αυτή τη στιγμή πρέπει να πάμε να πάνε τα 460 ευρώ σύνταξη. Ωραία, στα 360 ευρώ σύνταξη. Πόσους συνταξιούχους έχει η χώρα? Μέχρι το τέλος του 2016 θα έχουν υπερβεί τα 3 εκατομμύρια. Ωραία, 3 εκατομμύρια. Εγώ λέω 400 ευρώ σύνταξη. Να τους κάνουμε δώρο τα 40. Ναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 400 ευρώ επί 3 εκατομμύρια το μήνα, μιλάμε για ένα. Τις 4-12 είναι 1,2 δις. 1,2 δις το μήνα. 200 επί 12 μας κάνει, μας κάνει, είναι περίπου 16 δισεκατομμύρια. Παραπάνω, 18. 18. 18 δισεκατομμύρια. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος πού θα τα βρει ο κρατικός προϋπολογισμός? Διότι αυτά προβλέπονται να πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με βάση τη λογική των δανειστών βεβαίως και της κυβέρνησης. Προσέξτε, αυτά τα έχουν ψηφίσει όλοι τους μαζί στο τρίτο μνημόνιο. Όποιος δεν με πιστεύει, ας ψάξει να βρει το τρίτο μνημόνιο, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ας το διαβάσει. Να δείτε τι λέει και το πώς προβλέπετε. Το ερώτημα είναι, πιστεύει στα σοβαρά κανείς ότι μπορεί να βρει αυτό το κράτος με αυτή την εξυπηρέτηση χρέους που έχει αυτή τη στιγμή, με αυτή τη δημοσιονομική πολιτική που ασκείται, με δημοσιονομικό περιορισμό, να βρει 18 δισεκατομμύρια για να πληρώνει? Ναι, δυστυχώς κάποιοι το πιστεύουν αυτό. Και απευθύνω αυτό που θα πω τώρα στο στέκι της Λαϊκής Συνέλευσης Γκίζη Πολυγόνου, όπου εκεί σε μια συνάντηση που θα γίνει μεθαύριο Πέμπτη στις 28 του μήνα, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα παίρνουν 360 ευρώ σύνταξη. Και το ερώτημα, αν κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς, πού θα βρούνε αυτά τα 14-16 δισεκατομμύρια το χρόνο οι κυβερνώντες, από πού θα τα βρούνε για να μπορούν να δίνουν αυτή τη σύνταξη? Αυτή τη στιγμή, για την επιδότηση του κράτους προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να καλύψουν το έλλειμμα που υπάρχει στα ασφαλιστικά ταμεία για τις τρέχουσες συντάξεις, έτσι, το κράτος θα δανείζεται. Το ερώτημα είναι, πού θα βρεθεί, θα βρεθούν αυτά τα 18 δισεκατομμύρια, 16 με 18 δισεκατομμύρια, ανάλογα με το τι είναι αυτό, ώστε να μην τα δανείζεται το κράτος, γιατί όσο τα δανείζεται, τόσο πιο επισφαλή γίνονται αυτά τα χρήματα, για να μπορεί να τα δίνει στους ασφαλισμένους. Καταλαβαίνετε γιατί δεν πρόκειται να υπάρξει κανένας με σύνταξη στη χώρα? Αλήθεια, Δημήτρη, αυτή τη στιγμή πόσο μαζεύονται το μήνα από τις εισφορές των ολίγων εργαζομένων? Λιγότερα από 16 δις το χρόνο. Το χρόνο. Λιγότερο από 16 δις το χρόνο. Για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένου και τα ταμεία αυτασφάλισης. Όπως είναι το ταμείο των ΟΑΕΛΑ, των Εταιρεών Επαγγελματιών, ή το παλιό ΤΕΒΕΑ. Ναι, ή και ο ΟΓΑ. Συμπεριλαμβανομένου και το ΟΓΑ. Παρεπιπτόντως, αυτό που λέγαμε και χθες, πρέπει να το τονίσουμε, ότι ενώ ο νόμος προβλέπει τακτική δημοσιοποίηση οικονομικών καταστάσεων των ασφαλιστικών ταμείων, ο τελευταίος κοινωνικός προϋπολογισμός με βάση τον οποίο παρουσιάζεται η οικονομική κατάσταση και περιουσιακή κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων είναι του 2009. Εκδόθηκε
το 2009 από τότε καμία κυβέρνηση δεν παρουσιάζει την κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων και την περιουσιακή τους και την, των Ισραήλ νεκρών. Λοιπόν, τυχαίο? Όχι, γιατί το αλυσβερίσι που έχει πέσει είναι άνευ προηγουμένου. Και ένα άλλο ερώτημα, Δημήτρη. Έχουμε 26 του μήνα. 6 μήνες μετά, δηλαδή 26 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ένα τεράστιο ποσό που πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα. Ναι. Το έχει, που θα το βρει? Όχι, βέβαια. Δεν το έχει. Γι' αυτό και θα κρατήσουν την κυβέρνηση. Ενδεχομένως να πάνε και σε μια κυβέρνηση Παπαδήμου. Ενός άλλου Παπαδήμου. Εάν δεν μπορούν να αντέξει αυτή η κυβέρνηση, με τη στήριξη Μητσοτάκη, Τσίπρα ή και άλλων μαζί. Λαγό έχουν βγάλει το «είσαι και μακάκας, είσαι και λεβέντης». Μάλιστα. Για να λένε για οικουμενικές και τα ρέστα προκειμένου. Και πόσα λεφτά είναι αυτά? Περίπου στα 26 δις. Πού θα βρεθούν, ρε παιδιά, αυτά τα 26 δις? Θα τα δώσουν οι Ευρωπαίοι και το Δέλτα Νητά. Θα μας πούνε «σας σώσαμε». Δηλαδή άλλο μνημόνιο κατά κάποιο τρόπο. Και θα μας χώσουν, όχι τόσο μνημόνιο, θα μας χώσουν στη συζήτηση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, όπου πλέον θα χάσουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε έστω και ένδικα μέσα για αυτά που χάνουμε σαν χώρα, είτε είναι έδαφος, είτε είναι περιουσία, είτε είναι δημόσια περιουσία ιδιωτική. Εν τω μεταξύ θέλουν να μας κλείσουν τα σύνορα για να φυλακίζονται κατά κάποιο τρόπο ψυχές κατά εκατοντάδες χιλιάδες. Ακριβώς. Ενώ μας κάνουν πρόταση να δημιουργήσουμε υποδομές της τάξεως των 400.000, στρατόπεδα δηλαδή, της δυναμικότητας των 400.000, και θέλω και αναρωτιέμαι, η Frontex γιατί δεν σταματάει στα παράλια της Τουρκίας? Γιατί δεν πάει η Frontex στα παράλια της Τουρκίας να επιβλέπει κάθε 150 μέτρα να υπάρχει ένας παρατηρητής, να εμποδίζει σκάφη να φεύγουν, να εμποδίζει η Τουρκία, η οποία πήρε τα λεφτά και δεν κάνει και τίποτα? Γιατί δεν το επιτρέπει η Τουρκία. Και να σου πω κάτι, καλά κάνει και δεν το επιτρέπει. Μάλιστα. Γιατί είναι κυρίαρχη χώρα. Κυρίαρχη χώρα και υποστηρίζει. Λοιπόν, από την άλλη όμως, γιατί δεν γίνεται καταγγελία στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ ότι η Τουρκία ευνοεί και επιδοτεί τα κυκλώματα μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών? Γιατί αυτή η αυρότητα απέναντι στην Τουρκία, ενώ παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες για την αντιμετώπιση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού? Γιατί αυτή η αυρότητα? Μάλιστα. Και από τα Ηνωμένα Έθνη. Τα Ηνωμένα Έθνη έτσι αλλιώς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα εάν δεν τους εγκαλέσει να μπουν μέσα. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται με βάση δικές της αποφάσεις, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και τα προβλεπόμενες συνθήκες και πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να κάνει παρέμβαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας? Μπορεί να κάνει, βεβαίως μπορεί να κάνει, αλλά έχει παραδώσει την εξωτερική της πολιτική και ιδιαίτερα την παρουσία της στον ΟΗΕ, την έχει παραδώσει σε αυτόν τον τύπο τον περίεργο που εννοεί ότι είναι γυναίκα, που είναι επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι και αυτός που αποφασίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν μπλοκ στα φόρουμ, όπως είναι σε αυτό το φόρουμ, το μεγαλύτερο φόρουμ που υπάρχει της διεθνούς κοινότητας, όπως είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μάλιστα. Αλλά και την προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Στη θέση δηλαδή που είχε η τότε λεγόμενη Lady Ashton. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ έχει ενδιαφέρον ότι από το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει αίτηση στον ΟΗΕ να αντιμετωπίζεται ως ενιαίο κράτος, δηλαδή να πάψει να υπάρχει εκπροσώπηση και τυπική των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ασφαλείας το έχει αποδεχτεί με συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών και των άλλων μεγάλων δυνάμεων, δυστυχώς, αλλά η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δεν το δέχεται. Λοιπόν, και αυτό μας έχει σώσει ακόμη. Δηλαδή έχουμε παρουσία στη Γενική Συνέλευση, γιατί ακόμη δεν έχει επιβληθεί η λογική, αλλά στην πράξη έχει επιβληθεί. Γιατί δεν διαφοροποιούμαστε στα μεγάλα ζητήματα που συζητάει η Γενική Συνέλευση και παράγει διεθνές δίκαιο με βάση αυτά, δεν διαφοροποιούμαστε από τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πάντα είναι αντιδραστική. Παράδειγμα, στην τελευταία Γενική Συνέλευση, για πέμπτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, ενισχύθηκε η θέση της διεθνούς κοινότητας για καταγγελία, κατάργηση, αλλά
ακόμη και άρνηση όλων των κρατών μελών του ΟΗΕ στο να υπάρχουν μισθοφορικές δυνάμεις στο έδαφος τους, ακόμη και το να χρησιμοποιείται ως πέρασμα μισθοφορικών δυνάμεων το έδαφος τους. Το καταψήφισε η Ελλάδα. Αυτό μαζί με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, αν θυμάμαι καλά, και κάτι ψηλοπράγματα που δεν ξέρω αν είναι χώρες ή όχι. Λοιπόν, μπήκαμε στον μπλοκ της αντίδρασης. Δημήτρη μου, ό,τι άλλο μήνυμα έχεις να απαντήσεις για να περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Λοιπόν, να πούμε μόνο ότι να τα δω κιόλας λιγάκι. Φίλες και φίλοι, ακούτε το ραδιόφωνο «Η Ροή». Ο Δημήτρης Καζάκης συνομιλεί μαζί μου. Λάμπρος Παπαδημητράκης λοιπόν, με τον Δημήτρη τον Καζάκη μιλάμε για την τρέχουσα επικαιρότητα. Λέει Δημήτρη, αν δεν είχαμε να πληρώσουμε το χρέος με τη σημερινή κατάσταση της οικονομίας, τι δημοσιονομικό έλλειμμα θα είχαμε? Το δημοσιονομικό έλλειμμα της αυτή τη στιγμή, αν δεν είχαμε να πληρώσουμε το χρέος, θα ήταν περίπου 60-70% μικρότερο. Μάλιστα. Για να καταλάβουμε, και μην το δείτε έτσι, γιατί τώρα τι έχουν κάνει με τις πολιτικές των μνημονίων, μετέφεραν το δημοσιονομικό έλλειμμα, σε ιδιαίτερα στο πρωτογενές, το πρωτογενές έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού. Τι είναι πρωτογενές έλλειμμα? Είναι η διαφορά ανάμεσα στα τακτικά έσοδα και στις τακτικές δαπάνες του προϋπολογισμού. Δηλαδή, τακτικά έσοδα είναι τα φορολογικά και μη φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού, τακτικά κάθε χρόνο που τα παίρνει. Έξω δηλαδή τα πιστωτικά έσοδα, ο νέος δανεισμός δηλαδή. Ενώ οι τακτικές δαπάνες είναι όλες οι δαπάνες που είναι λειτουργικές του κράτους κτλ. Κοινωνικές δαπάνες, δαπάνες και δυνάμεις κτλ. Μισθοί και συντάξεις. Και δεν είναι οι δαπάνες που αφορούν το χρέος. Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες που είναι λοιπόν. Η πολιτική του μνημονίου είχε σαν στόχο να μεταφέρει το πρωτογενές έλλειμμα που είχε ο κρατικός προϋπολογισμός στον προϋπολογισμό του νοικοκυριού και το κατάφερε. Το έλλειμμα αυτό σήμερα ανέρχεται περίπου στο 16% στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τόσο του λείπει για να μπορέσει να καλύπτει τις μέσες καταναλωτικές του ανάγκες ένα νοικοκυριό σήμερα με αυτά τα δεδομένα. Λοιπόν, αν πάμε πίσω και δούμε ότι δεν είχαμε να πληρώσουμε χρέος, τότε η υπέρβαση του κρατικού προϋπολογισμού ισοδυναμούσε περίπου από 4 έως 7% επί του προϋπολογισμού, επί του ΑΕΠ. 4 με 7%. Μάλιστα. Λοιπόν, το οποίο αντιμετωπίζεται και αντιμετωπίζεται πανεύκολα μέσα βεβαίως από τη στιγμή που έχεις εσύ τον έλεγχο της δημοσιονομικής πολιτικής και δεν αποφασίζει ο κύριος Ντράγκη ή οποιοδήποτε άλλος στο εξωτερικό. Μάλιστα. Και φυσικά να μην είσαι και ηλίθιος. Καλά, εντάξει. Φίλες και φίλοι. Να βρούμε ποιος είναι ο ηλίθιος, ποιος πανηλίθιος δηλαδή εδώ πέρα. Φίλες και φίλοι, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210-34-28-676. Αμέσως τώρα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο του Δημήτρης Καζάκης. Είχαμε μία έτσι, επειδή προσπαθούμε να προλάβουμε και δυσάρεστα γεγονότα, εδώ ένας φίλος, ο Γαβριήλ νομίζω λέγεται, λέει: κύριε Καζάκη, δίπλα μου εδώ ένας ακροατής χτυπιέται ότι από τους φόρους, λέει, και τις εισφορές δεν φτάνει να πληρωθούν οι συντάξεις ή φτάνει να πληρωθούν οι συντάξεις. Δεν ξέρω. Θα αρπαχτούμε σε λίγο. Για να σας προλάβουμε λοιπόν, να μην αρπαχτείτε, παιδιά. Προς Θεού. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία European System of Accounts, ESA, ποσά σε εκατομμύρια ευρώ. Ή μάλλον θα σας το πω σε δισεκατομμύρια, να μην έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν ποιες είναι τα τακτικά έσοδα. Τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού το 2015 προϋπολογίζονταν 50,3 δισεκατομμύρια και εισπράξανε 46,3, δηλαδή 4 δισεκατομμύρια λιγότερο από ό,τι προϋπολογίζανε. Γιατί? Γιατί έφαγε βούντα. Η τρύπα που λέμε. Όχι, είναι η βούτα που έφαγε λόγω της οικονομίας. Από πού να τα πάρεις? Μάλιστα. Λοιπόν, πόσες είναι οι μισθοί και συντάξεις που πληρώνει το ελληνικό δημόσιο? Το ελληνικό δημόσιο πληρώνει μισθούς και συντάξεις 18,8 δις, 19 δις. Και εισπράττει 46 δις σε αυτές τις συνθήκες, έτσι, σε συνθήκες. Και προϋπολογίζει να εισπράξει 48 δις το 16. Δηλαδή 2 δισεκατομμύρια παραπάνω. Κατά τα άλλα, ο κύριος Κατρούγκαλος, όπως και όλα τα αφόγκατε
της κυβέρνησης μας λένε ότι δεν θα υπάρξει καν φορο επιδρομή. Τώρα από πού θα πάρουν τα 2 δισεκατομμύρια επιπλέον, λοιπόν, και αν θα τα πάρουν, τι θα γίνει? Αυτό θα γίνει χρέος. Τα 2 δισεκατομμύρια θα μπουν στον κορβανά και του χρέους. Χρέος προς την εφορία κτλ. Προσέξτε να δείτε ότι το μεγαλύτερο ποσό δεν είναι αυτό. Προσέξτε, ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία πληρώνουμε 14 δισεκατομμύρια. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία. Το κομπλέ, όλες τις κοινωνικές δαπάνες. Όλα μαζί. Προσέξτε όμως, τι προβλέπετε για τις λειτουργικές δαπάνες. Σας πληροφορώ ότι για τις λειτουργικές δαπάνες το ελληνικό κράτος δαπανά 6 δισεκατομμύρια. Είναι τρελό νούμερο. Και αν σε αυτό προσθέσουμε και περίπου 3 δισεκατομμύρια αποδόσεις προς τρίτους. Τόκι δηλαδή. Όχι, δεν είναι τόκι. Τόκι, όχι, άλλο πράγμα είναι το τόκι. Οφειλές που έχει προς τρίτους. Προς τρίτους είναι μεταβιβάσεις. Δηλαδή σε παίρνω εγώ και κάνεις μια υπεργολαβία. Αυτό θεωρείται. Έτσι. Λοιπόν, όταν μιλάμε λοιπόν για 5,7 και 3 είναι 8 με 9 δισεκατομμύρια, αυτό είναι το μεγάλο κόστος. Εκεί πέρα είναι η ρεμούλα. Όχι πως δεν έχει ρεμούλα στα υπόλοιπα, αλλά εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Πως είναι δυνατόν ένα κράτος από το δικό μας, με το μέγεθος που έχει, να έχει τέτοιο ποσοστό, έτσι, λειτουργικών δαπανών? Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Λοιπόν, προσέξτε τι δίνει το κράτος για την δαπάνες, μάλλον τι προβλέπει να φεύγει από το κράτος, να πληρώσει δηλαδή για τις ασφαλιστικές εισφορές. Οι ασφαλιστικές εισφορές δίνει περίπου, έτσι, είπαμε 13 με 14 δις. Μέσα εκεί είναι και η επιδότηση των ασφαλιστικών ταμείων. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί βεβαίως να αντέξει το κράτος. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά. Δεν μπορούν να βρεθούν τα λεφτά. Και γι' αυτό θα ξαναχρειαστεί να πάμε σε νέα ασφαλιστικά. Για να καταλάβετε, το 2014. Μέσα στο χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Το 2014 τα έσοδα ήταν 51,4 δισεκατομμύρια. Προγραμματίσανε 55,6 δισεκατομμύρια και εισπράξανε 53, εκ των οποίων μόνο οι φόροι ήταν περίπου στα 45 δις. Τα υπόλοιπα ήταν εξωφορολογικά έσοδα. Επιστροφές φόρων, που ήταν περίπου 3,4 δισεκατομμύρια, είναι το πατριωτικό καθήκον της Βαλαβάνη, πάνω θεμάμαι. Λοιπόν, πήγε εκεί ο Μαμούχαλος και πήγε, τα δίνε τα λεφτά. Και τώρα δεν έχει να φάει. Ούτε αυτός, την οικογένειά του. Και του κάνουν και την πλάκα. Σου καταργώ τις εκατοδόσεις που του κάνανε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, έλεος, έτσι, πώς τα πήραν τα λεφτά. Εδώ μιλάμε για απατεώνες ολκής. Και φυσικά, για να καταλάβουμε, συνολικά το ασφαλιστικό σύστημα εισπράττει 17,7, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 14, το 15 είναι ζήτημα αν θα ξεπεράσανε, πώς ξεπεράσανε το 16 δισεκατομμύρια, και πάει φθήνοντας, διότι δεν υπάρχει εισόδημα, καθώς πέφτει το εισόδημα, πέφτει η εισφορά, και δεύτερον, αυξάνει η αδήλωτη εργασία. Χώρια ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Για να καταλάβουμε, για να πληρώσουμε τη μέση σύνταξη στην τρέχουσα, που είναι περίπου στα 800, λίγο πάνω από τα 800 αυτή τη στιγμή, θα πρέπει το ασφαλιστικό σύστημα να εισπράττει πάνω κοντά στα 30 δισεκατομμύρια. Και εισπράττει 16. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό κιόλας υπάρχουν, νομίζω τελευταία φορά που άκουσα, γιατί δεν υπάρχουν και επίσημη πληροφόρηση, δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση, ότι πετάει, ότι αφήνει ο υπουργός να διοχετευτεί στον τύπο. Αλλά επίσημη πληροφόρηση με δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, ώστε να ξέρει ο καθένας και να υπολογίσει, δεν υπάρχει. Έτσι λοιπόν, τελευταία μιλάγανε για περίπου 100.000 συνταξιούχους στην ουρά για να τους αναγνωρίσουν τη σύνταξη και να πάρουν τη σύνταξή τους οι άνθρωποι. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό, όταν καταθέτεις τα χαρτιά σου για να κατοχυρώσεις το δικαίωμα σύνταξης και να προχωρήσεις μπροστά. Αυτό το πράγμα παίρνει κάποιο χρόνο. Έχουν φτάσει πλέον 100.000 να έχουν μπλοκάρει τη διαδικασία. Γιατί? Τους έχουν βάλει στο μουσκιο, στο ψυγείο, γιατί δεν υπάρχει χρήμα. Προσπαθούν να συγκατήσουν αυτή την ιστορία. Πώς είναι δυνατόν να μπορεί να επιβιώσει το κοινωνικό ασφαλιστικό, λέω, σε αυτές τις συνθήκες? Δεν είναι το θέμα. Δηλαδή, ούτε τα μισά δεν μπορούν να πάνε να μαζέψουν. Δεν μπορούν να τα μαζέψουν. Γιατί? Γιατί το εισόδημα έχει πέσει δραματικά. Έτσι δεν είναι? Από την άλλη, ούτε ο επιχειρηματίας μπορεί σήμερα. Άλλοι δικαίως,
γιατί πού να βρουν τον τζίρο και τα λοιπά για να μπορέσουν να κάνουν, και άλλοι γιατί βεβαίως έχει απελευθερωθεί η αγορά εργασίας και ο άτιμος εργοδότης, ο δόλιος δηλαδή εργοδότης, είναι η καλύτερη του. Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι διευθυντής σε οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, εποπτεύει εφορίες και μου λέει το τι αλυσβερίσι γίνεται αυτή την εποχή. Να σου έρχεται αυτός που έχει φοροκλέψει σαν τρελός, είτε γιατί έχει μαύρα λεφτά από διάφορες πηγές ή οτιδήποτε, και να με θράσος να σου λέει εμένα δεν μπορεί να με πιάσεις. Και να πληρώνει ο κακομοίρης, ο υπόλοιπος κόσμος, ο οποίος δεν έχει να πληρώσει, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και δεν μιλάμε για συγκεκριμένους τύπους. Έτσι, συγκεκριμένους τύπους που τους ξέρεις και είναι εύκολο να τους εντοπίσεις. Γήπες δηλαδή. Ναι. Οι οποίοι βεβαίως τελείως τυχαία είναι στα μέσα και στα έξω με όλα τα κόμματα εξουσίας. Δεν έχει σημασία. Και σήμερα είναι αριστερά, αριστερά. Αν αύριο έρθει η Χρυσή Αυγή, Χρυσή Αυγή, δεν είναι θέμα. Καφιόνται ότι δεν μπορούν να τους πιάσουν. Φίλες και φίλοι μου, ακούτε το ραδιόφωνο «Η Ροή» και υπάρχει ένας φίλος που έχει κάνει βόλτα σήμερα σε πολλά μπλόκα και θα ήθελε σε λίγο να μας κάνει μια ενημέρωση. Ναι, θα μας το βγάλουν να στείλουμε, γιατί μας στέλνουν ήδη, ναι, από τα μπλόκα. Μας στέλνουν ήδη μηνύματα από τα μπλόκα. Λοιπόν, μία από αυτή είναι μία παρατήρηση και μία ερώτηση. Η παρατήρηση είναι: είμαι ο Κυριάκος από Κοζάνη, συμμετέχω στον μπλόκο των αγροτών του Πολυμήλου Κοζάνης ως απλός άνθρωπος. Επαμήτης είναι ο ίδιος μας δηλώνει, και το συμπέρασμα που έχω βγάλει από την κατάσταση εδώ είναι τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ό,τι βλέπαμε τόσα χρόνια με τα γνωστά κομματόσκυλα να τρέχουν πίσω από την κάθε κυβέρνηση ή αντιπολίτευση, αυτό ακριβώς συνεχίζεται να γίνεται, καθώς οι ίδιοι παραμένουν σε θέσεις κλειδιά, πρόεδροι ή μέλη συνεταιρισμών ή συντονιστικών επιτροπών, και ελπίζουν ακόμη και σήμερα στο όφελος το δικό τους και των πλησίων τους. Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί αγρότες οι οποίοι είτε δεν συμμετέχουν καθόλου, καθώς γνωρίζουν ποιοι οργανώνουν τον μπλόκο, είτε έχουν απλά αφήσει τα μηχανήματά τους στον μπλόκο και έχουν αποχωρήσει. Μάλιστα. Είναι αυτό που συζητάγαμε και έξω, ναι, ναι, με τα μπλόκα των αγροτών στον Ισθμό. Ναι, ναι, ναι. Όπου υπάρχουν πιο πολλοί αστυνομικοί παρά αργότες. Έχουν αφήσει τα μηχανήματα και έχουν φύγει. Η ερώτηση είναι: όλοι γνωρίζουμε για τη διαφθορά και μέσω των επιδοτήσεων για τον παράνομο τρόπο με τον οποίο αποκτήθησαν ολόκληρες μονάδες ζώων ή πολλές εκατοντάδες στρέμματα αγροτικής γης, μηχανημάτων κτλ. Σε ένα δίκαιο και δημοκρατικό κράτος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάτι τέτοιο σαν κλεπτοαποδοχή? Προφανώς, το συζητάμε. Βέβαια. Το συζητάς. Ποινικό είναι. Βεβαίως. Από την πλευρά του. Από την πλευρά, όχι του αγρότη, από την πλευρά που έκανε την περιουσία με αυτόν τον τρόπο. Όποιος έκανε αυτή την περιουσία με αυτόν τον τρόπο, οφείλει να καθίσει ως σκαμνή και να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη. Γιατί δεν μπορεί να κατακλέβει τον τόπο, γιατί είναι και σε βάρος, αν θέλεις, συνολικά της κοινωνίας. Στο γεγονός ότι κάνανε αυτοί που κάνανε αυτά τα πράγματα που κάνανε, έχει βρεθεί η αγροτιά σήμερα να παρακαλάει γιατί. Για μια κολοεπιδότηση. Καθώς αποδέχεται ή κατά κατή περιουσία μέσω των χρημάτων των επιδοτήσεων που γνωρίζονται αυτή κλάπηκε ή αποκτήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο κάτω από περιστάσεις που συνιστούν κακούργημα ή πλημέλημα. Πλημέλημα σε αυτές τις ιστορίες δεν υπάρχει. Βλέπε μνημόνια και άλλα τόσα από τους κυβερνώντες. Αναφέρομαι φυσικά σε όσους με αδιαφανείς διαδικασίες τα απέκτησαν και όχι βέβαια στον μικροαγρότη. Μάλιστα. Βεβαίως υπάρχει και βεβαίως θα πρέπει να καθίσει το σκαμνί, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορεί να προχωρήσει η διαγραφή χρεών. Δεν μπορεί να προχωρήσει η διαγραφή χρεών προς τους αγρότες εάν αυτοί που τα κονόμησαν όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα δεν καθίσουν το σκαμνί. Μάλιστα. Φίλες και φίλοι μας, ακούτε το ραδιόφωνο «Η Ροή». Λέει: σα στέλνουν μερικά κομμάτια παζλ και αν νομίζετε σχολιάστε. Αγροτικό κίνημα και οι υπολείπων εργασιακών τάξεων πετάνε στην απέξω του εργατοπατέρε σιγά-σιγά. Η ριζοσπαστική αριστερά ασχολείται με του φράχτε. Η ριζοσπαστική αριστερά ασχολείται με του φράχτε. Ποιου φράχτε, να καταλάβουν οι. Το φράχτη στον Εύρο τρέχουν σήμερα όλοι οι κερφά, κερατάδε. Ναι. Τέλο πάντων αυτά. Να ανοίξουν τα σύνορα, να κάνουν οι δουλέμποροι τη δουλειά τους άνετα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί να τους κάνουμε, να τους δημιουργούμε πρόβλημα και να χρειάζεται να πνίξουν παιδάκια. Ας τα φέρνουν εδώ με μεγάλη άνεση και να τα πουλάνε στην αγορά, στο δουλεμπόριο. Είτε για ανθρώπινα όργανα, είτε βεβαίως για άλλες κοινές χρήσεις. Ο Κούλης θα ζητήσει εξεταστική για τα capital controls. Οι Ευρωπαίοι ζητούν στη δημιουργία στρατοπέδου κέντρου μεταναστών με το τυράκι την απομείωση κομματιού χρέους.
Οι Ολλανδοί ψηφίζουν νόμο για την κατάσχεση τη μαλφών ειδών των μεταναστών. Διάβασα για νίκη για τις γερμανικές αποζημιώσεις από τον κύριο Μαριά. Συγγνώμη για τον πέρδεμα των σκέψεών μου, αλλά κάτι μαγειρεύουν. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, Κώστας. Λοιπόν, αυτά είναι ειδήσεις, είναι πραγματικές, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Έτσι. Ο καθένας μπορεί να βγάλει. Να κάνουμε εγκαταστάσεις και να μας δίνουν λεφτά οι Ευρωπαίοι να φυλάμε 400.000 και 300.000, τόσο μεγάλα στρατόπεδα δηλαδή, τους μετανάστες που έρχονται. Εδώ τα hot spots, όπως τα λένε αυτοί. Hot spots, ναι, τα οποία ήδη δημιουργούνται από την Κόμ μέχρι επάνω, την Λέσβο. Τα θερμά σημεία. Λοιπόν, τα θερμά σημεία, όπου τα θερμά μου συγχαρητήρια, αλλά αυτό που με εκνευρίζει περισσότερο από όλο και με συγχωρείτε δηλαδή, είναι η αθλειότητα μιας κυβέρνησης και των ΜΚΟ μαζί τους, που επιτρέπουν, που μάλλον προκειμένου να πάρουν μαζί τους την τοπική κοινωνία, επιτρέπουν το μαυραγωρητισμό. Έρχονται άνθρωποι που έρχονται από αυτά τα νησιά και μας λένε καταστάσεις φρίκης, όπου άνθρωποι που έρχονται πρόσφυγες σε αυτή την αθλειότητα τους αφήνει ξέμπαρκους το κράτος, φυσικά και ΜΚΟ, μην τις ξέρουμε αυτό, γιατί είναι το θέμα να οικονομήσουμε εμείς, όχι να βοηθήσουμε κανένα κακομοίρι, έτσι. Και βρίσκονται μαυραγωρίτες κυριολεκτικά, να το στήσουμε στον τοίχο. Αυτό το πράγμα δεν επιτρέπεται σε αυτή τη χώρα. Να πουλάνε εξυπηρέτηση 5 ευρώ την ώρα για φόρτωση κινητού και να τους ζητάνε 100 ευρώ για να μείνουν σε μια άθλια τρόγλη. Καλά, με συγχωρείτε, το κράτος δεν μπορεί να με ρυμνήσει. Δηλαδή να πει, έχω αυτόν τον κόσμο. Ωραία, πόσα άδεια διαμερίσματα υπάρχουν εδώ πέρα, ή ιδιαίτερα πόσες άδειες κλίνες υπάρχουν από τα ξενοδοχεία, τα οποία έτσι αλλιώς δεν δουλεύουν αυτή τη στιγμή, είναι off season πολλά από αυτά. Είναι τόσο δύσκολο να πάει το κράτος και να πει, εγώ τα δεσμεύω, σας πληρώνω αυτό το πράγμα στο κάτω κάτω γραφής, είναι κράτος και μπορεί να επιβάλλει το πόσο θέλει και να μπορούν να στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι στοιχειωδώς. Και να είναι και ένας, να υπάρχει και με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει και ένας έλεγχος. Τι μπαίνει και τι γίνεται. Αλλά είναι πολιτική, έτσι, υποβάθμιση κοινωνίας και ενστάλλαξης μαυραγωρητισμού, προκειμένου να σου λένε, εντάξει, αφού τα κονομάω εγώ, φέρτος μέσα. Και κοινωνικής αθλειότητας. Να μην αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες. Τι συνείδηση είναι αυτή. Να μην πιέζουν το κράτος να φυλάξει σωστά τα σύνορα. Έτσι, ακριβώς, και να μην έχουμε. Μα είναι δυνατόν να είμαστε μαυραγωρίτες στον κόσμο που έρχεται? Το μπουκαλάκι, το νερό 5 ευρώ, αν είναι δυνατόν. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Είναι τρομερό. Για μένα αυτοί οι άνθρωποι θέλουν τουφέκισμα. Τουφέκισμα. Είναι μοιάσματα, με όλη τη σημασία της λέξης. Και οφείλει η τοπική κοινωνία να τους αντιμετωπίσει. Είναι ποτέ δυνατόν? Εγώ αν έμαθαινα ότι στη γειτονιά μου είναι ένα μαγαζί το οποίο χειρίζεται έτσι, κάνει οτιδήποτε, θα έκανα τα πάντα για να κλείσει. Βεβαίως. Τα πάντα για να κλείσει. Όχι να μην δίνει τέτοια πράγματα. Να το κλείσει. Να κατεβάσει ρολά. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πεταχτεί στους δρόμους. Να πεταχτεί τόσοι Έλληνες πετιούνται στους δρόμους. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Γιατί αυτό την επόμενη φορά θα δεχτεί τα πάντα. Και ξένο στρατό και ιστορίες για να μπορεί να γίνει αυτή η ιστορία. Είναι η γνωστή λογική του κουκουλοφόρου, του μαυραγωρίτη που είχαμε στην παλιά κατοχή. Τα ίδια. Και αυτό είναι πολιτική της κυβέρνησης. Για να μπορέσει να ενσωματώσει ένα μέρος της κοινωνίας. Φάτε τους. Σας τους δίνω βορρά. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Και γι' αυτό ορισμένοι είναι υπέρ το hot spots στην περιοχή τους. Δεν τους νοιάζει ότι θα είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης αυτοί, αλλά θα τα κονομάνε. Σου λέει, θα πουλάω, δεν θα πουλάω εγώ. Αυτό με ενδιαφέρει. Να πάνε να πεθάνουν μετά. Λοιπόν. Κύριε Καζάκη, ως απόφυτος της ΑΣΟΕ μας λέει ένας φίλος, θα ήθελα να σας πω και να ενημερώσω τον κόσμο ότι πλέον οι σχολές δεν είναι πια επιστημονικά οικονομικές. Είναι φυτώρια γενίτσαρων του νεοφιλελευθερισμού. Τα δημόσια οικονομικά είναι απίστευτα πετσοκομμένα. Η μαρξιστική οικονομική είναι μάθημα επιλογής, για να μην μιλήσουμε για οικονομική ιστορία και φιλοσοφία της οικονομίας. Στον πάτο. Και ξέρετε τι γεμίζει τα αμφιθέατρα, μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ και χρηματοοικονομικά. Πραγματικά η σχολή βγάζει σκουπίδια απόφυτους. Πρέπει κάτι να αλλάξει στα πανεπιστήμια, κύριε Καζάκη. Η ζημιά ξεκινάει από εκεί και από την παιδεία, φυσικά. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Είναι κάτι το οποίο το φωνάζω πάρα πολύ. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και κύκλοι αυτομόρφωση φοιτητών, ιδιαίτερα οικονομικών σχολών. Μπας και τους βοηθήσουμε να ανοίξουν τα μυαλά τους, δηλαδή, και να τους κάνουμε πραγματικά
να έτσι. Σοβαρούς οικονομολόγους. Εντάξει, είναι μεγάλη φιλοδοξία αυτό, αλλά τους, να τους δώσεις κάποια κίνητρα να ξεφύγουν από αυτό το μπλοκάρισμα που τους έχουν κάνει. Για να καταλάβετε, φυσικά εγώ συμφωνώ απόλυτα, αλλά θέλουμε εξουσία, μεγάλε μου. Δηλαδή, πώς θα φτιάξουμε τα πανεπιστήμια, πώς θα τα φτιάξουμε, να πηγαίνουμε απ' έξω για να τους φωνάζουμε. Οι περισσότεροι που διδάσκουν εκεί πέρα, κανονικά δεν πρέπει να έχουν πτυχία. Όχι με τα πτυχιακά, διδακτορικά και τα ρέστα. Δεν πρέπει να έχουν πτυχία. Είναι αδιανόητο. Και όταν ακούτε κάποιον με βιογραφικό, καλή ώρα τον Κυριακούλη, το καλύτερο βιογραφικό της Ελλάδας, μη, τέλος πάντων, μπούμε τώρα τίποτα, μπούμε. Λοιπόν, όταν τους ακούτε ότι ο άλλος χαράμισε την καριέρα που είχε στην Αμερική ή στην Αγγλία ή οπουδήποτε αλλού για να έρθει να διδάξει στην Ελλάδα, να ξέρετε ότι κρύβεται βρωμιά από πίσω. Βρωμιά μέχρι αηδίας. Ήτανε τόσο άχρηστος για τους έξω που τον φέρανε εδώ κυκλώματα, είτε τραπεζικά, είτε επιχειρηματικά, είτε κομματική καμαρίλα. Όταν ακούτε, όταν το άκουσα εγώ από τον Κίκο τον Χαρδούβελη, ότι έκανε καριέρα ως ιδιώτης έξω και έκανε έρευνα, εγώ που είμαι χαρτογιακάς, δηλαδή παρακολουθώ αυτά που με ενδιαφέρει, τον κύριο Χαρδούβελη στα οικονομικά δεν διασταυρώθηκα ποτέ με γραπτό του. Αλλά αυτός έκανε έρευνα, βέβαια, ξέρετε τι έρευνα. Φτιάχνουμε ένα οικονομικό υπόδειγμα για το αν την ίδια ώρα που πέφτει ένα πορτοκάλι στην Αφρική, στην Καλιφόρνια, πόσες πορδές θα μολάει ο Κινέζος στο εργοστάσιο. Δηλαδή, μιλάμε. Θεωρία του χάους. Ναι, αυτό είναι. Αυτές ανοησίες είναι θεωρία παιγνίων, η οποία κάνουν εφαρμογές με διάφορα υποδείγματα. Είναι η απίστευτη ανοησία. Λοιπόν, όπως μου λέγει ένα παλιός καθηγητής οικονομικών και από την Αμερική, λέει, είναι η θεωρία που λέει, πώς θα το πούμε, ομπρέλα στη γωνία, άρα βρέχει. Μάλιστα. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Αυτοί οι τύποι έχουν αναλάβει τα παιδιά μας και όχι μόνο, έχουν αναλάβει ολόκληρη την κοινωνία. Βγαίνουν έξω ή αθρογραφούν και λένε τις βλακίες και τις ανοήσεις. Ο κύριος Γκότσης, προσφάτως μάλιστα, μας έκανε και την πρόβληση ότι πάμε καλά. Γιατί λέει, αναβαθμίστηκε η οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Αυτούς που τους λέω εγώ, οίκους ανοχής. Όταν έχεις τέτοιον άνθρωπο, δικαιολογημένα όποιον φοιτητή του έχω γνωρίσει τον λέει ρεντίκολο. Προφανώς, αν σου λέει τέτοια πράγματα αυτός ο άνθρωπος και είναι καθηγητής οικονομικής, τι να πεις. Κλείσ' το πανάθεμά σε. Είναι και από το χωριανό σου, Δημήτρη. Είναι από την Αρκαδία αυτός ο Χαρδούβελης. Πολύ Αρκαδία, έτσι είναι. Σοβαρά. Ναι, είναι. Πελοποννήσιος. Ναι, στα Πουλήθρα. Στα Πουλήθρα, ναι. Τα Πουλήθρα τα ξέρω. Ωραίο χωριό, αλλά δεν ξέρω. Ναι, τι να κάνεις. Είναι το Χάβαρ. Λοιπόν. Λοιπόν, κοιτάμε τώρα. Παιδιά, την καλησπέρα μου. Μόλις τελείωσα ένα σκίτσο μου ακούγοντάς σας και σας το στέλνω. Μα ένας φίλος ο Βασίλης, ο οποίος έτσι είναι, έχει κάνει καλή δουλειά στα σκίτσα, από ό,τι βλέπω. Εάν γυρίσουμε, ερώτηση, εάν γυρίσουμε στο εθνικό μας νόμισμα, πράγμα που εύχομαι, πώς μπορούμε να πάρουμε πίσω όλα όσα δημόσια έχουν πουλήσει, παραδείγματος χατάριο, δρόμια, λιμάνια κτλ. Βασίλης, άνεργος τοπογράφος μηχανικός και κάτι άλλο. Όπου πάω να ψωνίσω και τους ρωτάω πόσο κάνει αυτό που ψωνίζω, όταν μου απαντάνε τόσα ευρώ, τους λέω δηλαδή πόσες δραχμές. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Λοιπόν, όταν πάμε στο εθνικό μας νόμισμα, δεν είναι απλά μία αλλαγή νομίσματος αυτό που θα γίνει. Στην πραγματικότητα θα αλλάξει ολόκληρο το νομικοπολιτικό καθεστώς της χώρας. Θα ψηφιστεί νέο σύνταγμα, θα υπάρξει νέο μαγαζί υπό νέα διεύθυνση. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, οποιασδήποτε άλλες πεπατημένες, φυσικά με ταυτόχρονη λογοδοσία των παλαιότερων πολιτικών που μας έφεραν εδώ, δηλαδή για εσχάτη, όχι απλά για δοσοληψίες περίεργες και παράξενες με το κρατικό ταμείο, αλλά για εσχάτη. Για εσχάτη, τη βαρύτερη των παραβατικών συμπεριφορών που υπάρχει σε ένα εθνικό δίκαιο, έτσι. Λοιπόν, όταν γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μας δεσμεύει στο να διατηρήσουν στην κατοχή τους αυτοί που έχουν πάρει με παράνομο τρόπο. Μην πάτε μακριά.
Αυτό είχε γίνει και στη δεκαετία του 90, ότι μια σειρά μεγάλα ακίνητα, που βεβαίως δεν ήταν τυχαίο, σχετίζονταν και με πολύ ισχυρά συμφέροντα, με οικογένειες δηλαδή, αλλά τα είχαν πάρει οι Γερμανοί ή οι μαυραγωρίτες, επιστράφησαν με νόμους. Γιατί θεωρήθηκε η περίοδος έκριθμη, δεν υπήρχε συνέχεια του κράτους, άρα δεν υπήρχε η έννοια της νομιμότητας της εποχής εκείνης. Μην ανησυχείτε, υπάρχει τρόπος, δηλαδή δεν θα μείνει τίποτα σε χέρια ξένα. Ο Χωριανός ο Γαρδούβελης λέει ότι η ζωή του είναι ένας καθρέφτης. Αλλά στην ίδια δήλωσή του πριν 3 χρόνια είπε ότι φοβήθηκε και τα λεφτά του τα έβγαλε έξω. Εγώ ρωτάω κάτι πολύ απλό, έτσι και αφελές. Τα λεφτά του. Τα λεφτά του. Ο μισθός του τακτικού καθηγητή είναι 1200 με 1400, αν δεν κάνω λάθος. Αν μου κάνει κάποιο, αν κάνω λάθος. Άντε 1600. Άντε, ναι. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, πόσοι από εσάς με 1600 κάνετε λεφτά. Πρέπει να τα είχε από τότε που ήταν υπουργός. Δηλαδή, μισό λεπτό. Τα έβγαλε τότε. Όταν είσαι υπουργός, συνδρώνεις πολύ και παίρνεις πολλά λεφτά. Από διάφορες πάντες σου έρχονται. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν εξαρτώντουσαν τα λεφτά του από το μισθό του καθηγητή, τον κύριο Γκίκα Χαρδούβελη, όπως τον κύριο Γκότσι, όπως τον κύριο Χαριτάκη και όλα αυτά τα καλά παιδιά, τους καθηγητές που τους βλέπουμε στα πάνελ, εάν εξαρτώντουσαν αποκλειστικά από το μισθό του καθηγητή, θα ήταν στα κάγκελα. Στα κάγκελα ψηλά και θα ουρλιάζανε μαζί, στα μπλόκα μαζί με τους αγρότες θα ήταν. Επειδή όμως τα παίρνουν χοντρά από διάφορα συμβούλια, διαβούλια και ιστορίες ή τα λεγόμενα περίφημα ερευνητικά προγράμματα εξ Ευρώπης, τα οποία ούτε ερευνητικά ούτε προγράμματα είναι, το θέμα είναι πώς θα τα οικονομήσουμε εμείς. Ήτανε. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν ενδιαφέρονται για το τι γίνει, πώς μπορεί να τα βγάλεις πέρα με 1200, 1300, 1600. Να μην πάμε και πιο κάτω, στο λέκτορα ή στον αναπληρωτή καθηγητή που παίρνει 800, 900 ευρώ. Έτσι, να μην πάμε σε αυτούς, οι οποίοι τι κάνουν, είναι παραδουλεύτρες των τακτικών καθηγητών ή των κυκλωμάτων και της καμαρίλας που κυριαρχεί στο πανεπιστήμιο. Παραδουλεύτρες. Τραβάνε το ζόρι, το διάολό τους δηλαδή τραβάνε, για 800 και 900 ευρώ, με την προσδοκία να γίνουν και αυτοί καθηγητές και να τα κονομάνε παραπλεύρος του μισθού. Μάλιστα. Δηλαδή, όχι, δεν είναι όλοι έτσι προς Θεού. Έτσι, μιλάμε για την πλειοψηφία. Όχι για όλους. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός. Μας λέει ένας φίλος εδώ πέρα, έτσι, φίλε μου, ξέρω πολλούς απαμύτες Παναθηναϊκούς, τώρα θα δημιουργήσουμε μεγάλο θέμα, αλλά θα το διαβάσω. Επάμε ρε Βάζελη για νέες πορείες στην Ευρώπη. Από τότε που μπήκαμε στο Ευρώ, ούτε στο UEFA δεν βγαίνουμε. Δεν ξέρω εγώ τα ποδοσφαιρικά, δεν είμαι λάτρης της μπάλας, ούτε οπαδός. Τις μπάλες μου αρέσουν τα ατομικά αθλήματα και δει τα δυναμικά. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος, καλησπέρα Δημήτρη, σε παρακαλώ για άλλη μια φορά επανέλαβε ένα ζήτημα που αφορά πάρα πολύ πληθυσμό. Ως γνωστόν, αρκετός κόσμος έσπευσε να τακτοποιήσει τις αυθαιρεσίες των ακινήτων με τον παλιό νόμο, το 40-14, ο οποίος είχε ψηλότερα πρόστιμα τακτοποίησης. Τελικά, ο νόμος 40-14 βγήκε αντισυνταγματικός και αντικαταστάθηκε με τον νόμο 41-78, ο οποίος είχε πολύ χαμηλότερα πρόστιμα τακτοποίησης. Η χρηματική διαφορά που προέκυψε μεταξύ των δύο νόμων έχει παρακρατηθεί παράνομα εδώ και 2 χρόνια περίπου από το ελληνικό δημόσιο. Σόπα καλέ. Έχει παρακρατηθεί παράνομα. Όχι, εντάξει. Και δεν βεβαιώνεται, ούτε συμψηφίζεται στην εφορία. Το ΙΠΕΚΑ απαντάει επίσημα ότι όπως το ίδιο ζήτημα ρυθμίστηκε με εγκύκλιο οδηγία του αρμόδιου υπουργού παλαιότερα με τις τακτοποιήσεις των ημιυπαιθρίων, έτσι και τώρα απαιτείται ανάλογη οδηγία εγκύκλιος αρμόδιου υπουργού προκειμένου να επιληθεί το παραπάνω ζήτημα. Είναι ζήτημα ισονομίας να καταλάβουν οι θεσμοί αλλά και οι διοικούντες ότι υπάρχουν αρκετές νόμιμες διεκδικήσεις των συμπολιτών μας που πρέπει άμεσα να επιστραφούν ή τουλάχιστον να βεβαιωθούν σαν επιστροφές στην εφορία προκειμένου να αποδοθεί ένα σχετικό αίσθημα δικαίου. Παλαιότερα είχε πει ότι να κάνει το ΕΠΑΜ σχετική επερώτηση, αλλά δεν ευδοκίμησε. Ευχαριστώ πολύ. Φίλε μου Γιώργο, πού να κάνει επερώτηση το ΕΠΑΜ? Για να κάνει επερώτηση το ΕΠΑΜ, εφόσον δεν είναι στη Βουλή, θα πρέπει να βρει ευήκο αότα κάποιου βουλευτού. Κάποιο κόμμα. Κάποιο βουλευτού.
Άμα βρεις εσύ, δείξτε μου και εμένα, γιατί εμείς έχουμε φάει τα μούτρα μας πάρα πολλές φορές. Αλλά Δημήτρη, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να προσφύγουν σε ένα διοικητικό δικαστήριο. Ναι, απλά να πούμε κάτι, δεν ξέρω αν μπορεί, δεν είμαι δικηγόρος, αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι αυτό που απαντάει το ΕΠΕΚΑ είναι παράνομο. Δεν ρυθμίζονται αυτά με εγκύκλιους. Οι εγκύκλοι, οι οδηγίες του Υπουργού δηλαδή, δεν ενέχουν, να το πούμε έτσι, νομική βαρύτητα. Δεν, πρέπει να υπάρξει κάποιο είδους νομοθετική παρέμβαση, εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα, ή βεβαίως να ανταποκριθεί το ελληνικό δημόσιο. Πράγμα αδύνατο, βέβαια, γιατί δεν είναι ούτε ελληνικό ούτε δημόσιο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ψάξετε, φίλες και φίλοι, σε έναν δικηγόρο να σας πει αν μπορείτε να προσφύγετε σε διοικητικό δικαστήριο. Δηλαδή, το κράτος όπου παρανομεί, υπάρχουν τα διοικητικά δικαστήρια, προσφεύγουμε και παίρνουμε το δίκαιο μας κατέναντι του κράτους. Ένας φίλος, ο Στάθης, καλησπέρα Δημήτρη, έτσι και εμένα, ένας φίλος μου που έχει τελειώσει οικονομικά και που του έλεγα για το ΕΠΑΜ και για το Εθνικό Νόμισμα, μου έλεγε ότι την ισοτιμία στο νόμισμα θα την καθορίσουν οι οίκοι αξιολόγησης. Έψαχνα μέρος να αυτοκτονήσω, έλεος. Αυτό το πράγμα είναι πρώτη φορά που το ακούω, ότι θα το καθορίσουν οι οίκοι αξιολόγησης. Είναι σαν να λέμε, για παράδειγμα, ότι το χαρακτήρα του γάμου στην ελληνική κοινωνία του καθορίσουν οι οίκοι ανοχής. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Καταρχάς, οι οίκοι αξιολόγησης αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα μιας οικονομίας. Δηλαδή, η δυνατότητα. Ενός κράτους, δηλαδή. Ναι, ενός κράτους. Αλλά και μιας οικονομίας, γιατί αξιολογούν τράπεζες και επιχειρήσεις ταυτόχρονα, αυτές που θέλουν να βγάλουν ομόλογα δηλαδή και να τα πουλήσουν στη διεθνή αγορά. Αυτό κάνουν οι οίκοι αξιολόγησης. Βεβαίως, προσέξτε να δείτε τι ωραία. Οι οίκοι αξιολόγησης έχουν μετόχους τις τράπεζες που αγοράζουν ή πουλάνε αυτά τα ομόλογα. Είναι βραχίονες των τραπεζών δηλαδή. Απατεώνες είναι και αυτοί. Βέβαια, σαφώς. Και βεβαίως, οι αξιολογήσεις έχουν πολιτικά κριτήρια ή άλλες σκοπιμότητες. Πολύ απλά, εάν σταματήσει η Ελλάδα να πληρώνει, προσέξτε, γιατί τους πληρώνουμε, για να κάνουν τις αξιολογήσεις οι οίκοι, τους πληρώνουμε. Κάθε μήνα νομίζω τους καταβάλουμε μερικές εκατοντάδες χιλιάρικα στους οίκους. Τους οίκους αξιολόγησης παγκόσμιας αγοράς. Εάν σταματήσουμε να τους πληρώνουμε, γιατί δεν έχουμε καμία υποχρέωση να τους πληρώνουμε, πολύ απλά θα μας εξαιρέσουν από τις αξιολογήσεις τους. Τόσο απλό. Θα μας εξαιρέσουν. Και δεν θα κάνουν αξιολογήσεις. Τι έτσι κάνουμε στους χαρτοφορείς. Λοιπόν, δεύτερο, πάμε στην ισοτιμία. Η ισοτιμία στο νόμισμα οφείλει να είναι ελεύθερη ισοτιμία. Δηλαδή, καθοριζόμενη από το κράτος και την οικονομία, την κεντρική της τράπεζα και την οικονομία, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Όχι υποτίμηση, ούτε κλείδωμα. Ελεύθερη ισοτιμία. Γιατί αν κλειδώσω αυτό που κάνω, είναι να μην σταθεροποιήσω. Δεν σταθεροποιεί το νομισμά μου, απλά το κλειδώνω, δένομαι στο άρμα ενός άλλου νομίσματος και πηγαίνω όπως πηγαίνει αυτό. Εάν πάω σε πολιτική υποτιμήσεων και διολίσθησης, τότε κάνω αυτό που κάνανε οι κυβερνήσεις μεταπολίτευσης. Βάζω την εργασία να πληρώνει τα κόστη ανταγωνιστικότητας, τα οποία ποτέ δεν πρόκειται να αποκατασταθούν. Ποτέ. Ποτέ δεν συνέβαλε η πολιτική διολίσθηση και υποτιμήσεων της παλιάς δραχμής στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό έχει αποδειχθεί επανειλημμένα και από στοιχεία κτλ. Άρα δεν μπαίνουμε σε αυτήν την λογική. Ελεύθερες συναλλαγές θέλουμε, ελεύθερη ισοτιμία θέλουμε. Η οποία όμως δεν θα καθορίζεται από τις διεθνείς αγορές, γιατί δεν θα το επιτρέπουμε εμείς να καθοριστεί. Γιατί δεν θα το επιτρέπουμε εμείς. Δεν είναι θέμα μόνο πολιτικής απόφασης. Είναι πολύ απλό. Δεν θα επιτρέψουμε, τουλάχιστον στο χρονικό διάστημα που μας αφορά, να πουληθεί στις διεθνείς αγορές, Forex, το δικό μας νόμισμα. Πού θα το βρουν να το παίζουν οι κερδοσκόποι? Πού θα το βρουν διαφορετικά? Λοιπόν, κάποτε, παιδιά, να σας πω έτσι μια ιστορία. Όταν εγώ αποφυτούσα από την ΑΣΟΕ, είχαμε κάνει μια έρευνα στους τελειόφυτους της ΑΣΟΕ με το εξής βασικό ερώτημα. Κυρίως είχαμε επικεντρώσει στους τελειόφυτους των κατευθύνσεων της ΑΣΟΕ που δεν αφορούσαν λογιστική, δηλαδή διοίκηση επιχειρήσεων. Διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρόνια ισοδυναμούσε με λογιστήριο, με λογιστική. Αλλά γενικά είχαμε λοιπόν πιάσει περίπου 300-400 τελειόφυτους, όπου έβγαινε το εξής, ρωτάγαμε αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει οικονομική κρίση? Η συντριπτική πλειοψηφία, θυμάμαι ότι από τους 400 που είχαμε κάνει αυτό το ερώτημα, απαντήσανε, όχι σωστά ή λάθος, απαντήσανε 7.
Υπήρχε και ένα άλλο μεγάλο ποσοστό, το οποίο τι μας νοιάζει. Είσαι οικονομολόγος, σε ρωτάνε τι είναι η οικονομική κρίση, που είναι το κύριο αντικείμενο μιας, είναι σαν να λες ρε παιδί μου ο γιατρός, πώς να το πούμε, τι είναι η ασθένεια, και να σου κοιτάει ο άλλος, τι με νοιάζει εμένα. Έτσι, εμένα με νοιάζει να κουράρω κάποιον ο οποίος είναι υγιής. Έτσι και ο οικονομολόγος που ενδιαφέρεται την οικονομική κρίση, έτσι, τι σου λένε, εγώ είμαι για την ομαλή οικονομία. Όταν γίνονται μπάχαλα, άσε μην με φωνάξετε εμένα, φωνάξτε κανέναν άλλον, μας και σου δείτε. Λοιπόν, θέλω να πω, λέει, εκείνη την εποχή, βέβαια, το να ρωτάς τελειόφυτους για το ζήτημα αυτό ή επιτυχίο αυτούς τους, αυτό το πράγμα, ήταν σύνδετο θέμα. Ακόμη και σήμερα, άστο. Σήμερα οι καθηγητές απλά καταργήσανε την έννοια της οικονομικής κρίσης. Ούτε υφίσταται έννοια οικονομικής κρίσης, και μάλιστα αυτός που το εισήγαγε και θεωρείται ως πατέρας της σύγχρονης μακροοικονομικής, ο κύριος Λούκας, το 2000, όχι ο γνωστός με το Star Wars, όχι καμία σχέση, ο άλλος ήταν εφιέστατος, αυτός ήταν πανίβλακας και πήρε Νόμπελ οικονομίας. Λοιπόν, ως πανίβλαξ που είναι. Λοιπόν, γιατί λέει, γιατί δεν υπάρχει πλέον οικονομική κρίση. Δεν μπορεί να υφίσταται ως αντικείμενο της μακροοικονομικής προσέγγισης. Λοιπόν, σήμερα η βλακεία, η συστηματική βλακεία την οποία έχουν εισάγει τα παιδιά στις οικονομικές σπουδές, έχει πέσει πολύ χαμηλότερα το επίπεδο. Το να συζητάς τι είναι η οικονομική κρίση είναι σύνδετο θέμα. Και καταλαβαίνω, αν τους βλέπεις από τη σημερινή σκοπιά, λες, εμείς ήμασταν θεοί που συζητάγαμε τέτοια πράγματα τότε. Εδώ, άμα έχει οικονομολόγους που σου λένε τέτοιες ανοησίες για την ισοτιμία, σημαίνει ότι δεν έχουν διαβάσει ξενοφόντα ζωλότα, δεν έχουν ιδέα το τι σημαίνει πολιτική ισοτιμιών. Θα μου πεις, έχουν αυτοί που διδάσκουν. Όχι, βέβαια. Δεν έχουν, γι' αυτό και τα και φοιτητές. Αν δεν ασχοληθείς μόνος σου, δεν πρόκειται ποτέ να μάθεις. Και ποιος ασχολείται, αφού ο άλλος μπαίνει σχολή να βγάλει ένα πτυχίο, να πάει να βρει μια δουλειά, και το πτυχίο και τη σχολή τη μετράει από τι δουλειά πιθανά, πιθανολογεί ο ίδιος ότι θα πιάσει. Πάπαλα η έννοια της μόρφωσης, δηλαδή σαν να ξέρει αυτή καθ' αυτή. Λοιπόν, Δημήτρη, με στεναχωρίζει διότι ξεχνάς συστηματικά όταν αναφέρεσαι σε διεθνή οικονομολόγους τον κύριο Νίκλας Οικονομίδης. Α, δεν το ξέχασα αυτόν. Είναι ο γνωστός και μη εξαιρεταίος σύμβουλος του Success Story του Σαμαρά. Αυτό. Λοιπόν, ένα σχόλιο θέλω για τη φυλάκιση του Ιφικράτη Μοιρά για φορολογικούς λόγους. Μήπως η φυλάκισή του καταρρύπτει την εκτίμησή σου ότι ίσως είναι πράκτορας? Καλή δύναμη. Εγώ δεν τον έχω πει ποτέ πράκτορα, δεν με ενδιαφέρει αν είναι κάποιος πράκτορας ή όχι. Εμένα με ενδιαφέρει ότι οι πολιτικές του αντιλήψεις ήταν καταστροφικές. Η λογική που λέει παίρνω τα όπλα και ανεβαίνω στα βουνά, με συγχωρείτε, ο λαός αποφασίζει εάν θα πάρει τα όπλα και πότε θα το κάνει αυτό και πώς θα ανέβει στα βουνά. Οποιοδήποτε άλλος μιλάει εξ ονόματος του λαού μάλιστα για αυτά τα πράγματα, ή πράκτορας ή τρελός. Εγώ αυτό λέω. Έτσι, από εκεί πέρα η ιστορία θα δείξει. Δεν είμαι ούτε της ψυχιατρικής. Δημήτρη, να θυμίσουμε την αυριανή εκδήλωση, σε παρακαλώ. Αύριο, ναι, βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι αύριο, το ξεχάσαμε, είδες. Αύριο, Τετάρτη, στις 6 ώρα, στο Θησείο, γίνεται συζήτηση με τρεις ομιλητές. Είναι στην αίθουσα. Ο Δημήτρης, ναι, στο κέντρο Μελίνα Μερκούρη, στο Θησείο. Κάτσε να δούμε και να πούμε και την διεύθυνση συγκεκριμένα, γιατί θα μου βάζουν, ναι, χέρι τώρα. Και να πούμε, ως που να βρεις τη διεύθυνση, ότι στο χώρο εκεί θα υπάρχουν και εξαιρετικά βιβλία που δίνουν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που συχνά, ναι, θα υπάρχει ο Αντέος εκεί, βεβαίως, και το Ανάποδα που είναι η πολιτική επιθεώρηση του ΕΒΑΜ. Οδός Ηρακλειδών 66 και Θεσσαλονίκης είναι στο Θησείο, το κέντρο Μελίνα Μερκούρη, αύριο 27 πρώτου, ώρα 6. Για τα ζητήματα γεωστρατηγικής μιλάει ο Δημήτρης ο Κυπριώτης. Για το νέο Σύνταγμα και τη νέα νομότητα έχει ενδιαφέρον να ακούσετε τον Αντώνη Παντανίου, γιατί έχει ασχοληθεί ειδικά με τον τρόπο που θα γυρίσουν τα ακίνητα πίσω στους ιδιοκτήτες του, αυτοί που τα χάσανε λόγω εκβιαστικής τακτικής των τραπεζών και της εφορίας. Πώς θα επιστραφούν πίσω, με πιο νομότυπο τρόπο δηλαδή. Γίνεται με παραδείγματα, έχει κάνει ιδιαίτερη δουλειά ο Αντώνης, ο Αντώνης Παντανίου, ο οποίος εκτός από το γεγονός ότι είναι ναύαρχος εν αποστρατεία, είναι και νομικός. Λοιπόν, και ποιος άλλος μιλάει εκεί? Και ο Δημήτρης ο Κυπριώτης για τα ζητήματα γεωστρατηγικής, και ο υποφαινόμενος, ο οποίος θα μιλήσει για τη μετάβαση του εθνικού νόμισμα, αλλά την πρόταση, δηλαδή στην πραγματικότητα την πρόταση του ΕΠΑΜ. Ξαναθυμίζω, εξαιρετικά βιβλία θα υπάρχουν εκεί
για όσους θέλουν να ενημερωθούν και να ξέρουν τι βιβλία κυκλοφορούν σε αυτά ακριβώς τα θέματα. Φίλες και φίλοι μας, να σας θυμίσουμε επίσης ότι η Earth Open μας δίδει τη δυνατότητα να σας παρουσιάζουμε τους πολιτικούς διαλόγους και είναι κάθε Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι. Δείτε την εκπομπή της Δευτέρας με τον Δημήτρη Καζάκη που θα αναφερθεί στην επικαιρότητα και στο τι γίνεται από τις τάξεις που είναι στους δρόμους, στα κινήματα, ακριβώς ενάντια στην κυβέρνηση, ενάντια στην αντιασφαλιστική δίθεν μεταρρύθμιση που μας φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑΣ, στο νέο φορολογικό που ετοιμάζει, αλλά και στο θέμα των αγροτών, όπου η πολιτική του για τους αγρότες ουσιαστικά προετοιμάζει το έδαφος, ήδη δηλαδή το έχει προετοιμάσει, να μας έρθουν ξένες εταιρείες να παίρνουν μεγάλα κομμάτια γης, να καλλιεργούν αυτοί έχοντας τους αγρότες μας ως δουλοπάρικους. Και όχι μόνο τους αγρότες βεβαίως, για όλους μας, για γιατί όλοι χρωστάμε. Εργατοαγρότες εκεί για να κάνουν τα πειράματά τους, για να κάνουν παραγωγή με μεταλλαγμένα κατά πάσα πιθανότητα, μια και το κλίμα και το έδαφος μας είναι ιδανικά. Ζούμε σε μια εύκρατη περιοχή, το κλίμα είναι ιδανικό, το χώμα εξαιρετικό για παραγωγή και για πειραματισμούς στα αγροτικά προϊόντα. Πάντως να πούμε ότι για όσους πιστεύουν ότι μπορούν να σωθούν με το να μην τους πάρουν και το τελευταίο εκατοστάρικο από τη σύνταξη ή από το μεροκάματο, να πούμε ότι μετά το ασφαλιστικό έρχεται νέο νομοσχέδιο. Έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση να φέρει το νομοσχέδιο, το πολυνομοσχέδιο ή νομοσχέδιο, θα δούμε με ποιο, ή και πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όλα είναι στο μενού, για τα εργασιακά. Μάλιστα. Πάμε για απελευθέρωση απολύσεων, πάμε για επιβολή. Αυτά, παιδιά, που σας λέω, τα ξέρουμε γιατί τα έχουν υπογράψει το Μάιο, στο τρίτο μνημόνιο, συγγνώμη, τον Αύγουστο, στο τρίτο μνημόνιο. Τα έχουν ψηφίσει όλοι μαζί. Τώρα, μην βλέπετε τον Κυριακούλη που το παίζει αυτό. Όταν όμως μιλάει έξω και δίνει συνεντεύξεις, όπως για παράδειγμα στο Economist, το αφιέρωμα για τον κόσμο του 2015, το άνθρωπο που έγραψε ο Κυριακούλης είναι μνημονιακών. Δεν αρκούν αυτές οι διατροφικές μεταρρυθμίσεις, δώστε κι άλλες. Λοιπόν, για να μην βρεθεί κάποιος αρκούντος ηλίθιος στο να πει «Α, αυτός είναι διαφορετικός». Και επειδή έχουμε και μνήμη ψαριού, έτσι, σε γυάλα μας έχουν ψάρι θα είμαστε. Και μάλιστα ψαριού, ξέρεις, σαν τα σιαμέζικα εκείνα, δεν έχει τίποτα. Δεν υπάρχει εγκέφαλος, έτσι. Μόνο, πώς το λένε, νευρώνες αντιδραστήρια. Δηλαδή, μάλιστα, για να αντιδρά, τίποτα άλλο. Ως αμοιβάδα. Δηλαδή. Ναι, ναι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πούμε ότι όταν λοιπόν σε έχουν οδηγήσει εσύ σαν εργαζόμενος, ο μέσος εργαζόμενος στην Ελλάδα, να έχει φορτωθεί αυτή τη στιγμή 505 δισεκατομμύρια χρέος, στο σύνολο τα 3.200.000-300.000 που είναι οι εργαζόμενοι, δηλαδή περίπου στα 140-145 χιλιάρικα το χρόνο χρωστάει ο μέσος εργαζόμενος, ιδιωτικό και δημόσιο χρέος. Των οικοκυριών μιλάμε τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε τα ευρύτερα, τι χρωστάνε οι τράπεζες, τι χρωστάνε οι επιχειρήσεις. Όλα αυτά. Αυτά λέμε ότι τα πληρώνουν οι επιχειρηματίες, τα πληρώνουν και οι τράπεζες. Τα βγάζουμε από αυτά. Όταν λοιπόν χρωστάς 140-145 χιλιάρικα και καλείσαι να πληρώνεις κάθε χρόνο 14 χιλιάρικα για να εξυπηρετήσεις το χρέος και το μέσο εισόδημά σου ετήσια είναι 20.300, τόσο μας δίνει ο ΩΣΑ, 20.300 ετήσιο εισόδημα, τότε καταλαβαίνεις ότι καλείσαι να ζήσεις με τα υπόλοιπα 4 χιλιάρικα. 4 με 6 χιλιάρικα. 6. Λοιπόν, 6 χιλιάρικα σημαίνει πόσα. 480, κάπου 500. Μπράβο. Ευρώ, δηλαδή, λοιπόν, πείνα. Έτσι, χωρίς να υπολογίσουμε τις αναλλαστικές δαπάνες για το σπίτι, για την οικογένεια, για τα ζητήματα υγείας, για οτιδήποτε ας πούμε απασχολεί, και χωρίς να υπολογίσουμε ότι από αυτό πρέπει να δώσεις και εισφορές για να έχεις σύνταξη. Βέβαια. Που έτσι αλλιώς δεν σε ρωτήσανε, στις παίρνουν τις εισφορές έτσι αλλιώς, ανεξαρτήτως εάν θα πάρει σύνταξη ή όχι. Είναι ποτέ δυνατό να βγει αυτή η ιστορία? Είναι ποτέ δυνατό? Ας υποθέσουμε ότι το φορολογικό και το ασφαλιστικό φεύγουν από τη μέση. Τα βγάζετε πέρα.
πώς μπορεί να βγουν πέρα έτσι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δηλαδή σκόμψε. Και κάτι άλλο, γιατί το είπε και ο Αγώτης προηγουμένως. Γιατί είναι κακό να θέλει ο λαός να ρίξει μια κυβέρνηση? Μας έχουν στιγματίσει δηλαδή. Το θυμάμαι από παλιά δηλαδή, από τη δεκαετία του 80. Αυτή η απεργία είναι πολιτική, λέει η κυβέρνηση. Θέλει να μας δει. Γιατί είναι κακό είναι? Δηλαδή, όποιος ψηφίστηκε, κατσικώθηκε στην εξουσία και δεν πρέπει να κουνιέται κανένας. Λαϊκή κυριαρχία σημαίνει ότι μπορώ να την ασκήσω ανά πάσα στιγμή, έχοντας ακόμη και τη δυνατότητα να σε ρίξω, ρε κερατά. Εφόσον εγώ σε ψήφισα, δεν πρέπει να σε ρίξω. Και μάλιστα ένας παλιός συνταγματολόγος, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τους σύγχρονους συνταγματολόγους, εκείνος αν και βασιλικός επίτροπος, αν θέλετε, ήταν βασιλικός επίτροπος Γουρίτσας, αν και βασιλικός επίτροπος ήταν πιο δημοκράτης από όλους τους σημερινούς συνταγματολόγους, ναι, με εξαίρεση ελάχιστος. Λοιπόν, έλεγε ότι τα πενιχρά μέσα, μέσα από τα οποία αδόκιμα αλλά και τελέσφορα, μέσα από τα οποία ασκείται η λαϊκή κυριαρχία μετά τις εκλογές, είναι οι διαδηλώσεις, οι διαμαρτυρίες κτλ. Γι' αυτό και δεν μπορεί να στρέφεται το κράτος είτε με κατασταλτικό μηχανισμό είτε με άλλους τρόπους ενάντια στις διαδηλώσεις, γιατί πολύ απλά καταστρατηγεί τη λαϊκή κυριαρχία. Έτσι έλεγε αυτός ο παλιός νομοδιδάσκαλος. Και ίσως, Δημήτρη, από πλευράς συνταγματικού δικαίου θα έπρεπε το νέο σύνταγμα, το οποίο το συζητάνε μεταξύ τους τώρα αυτοί και κάποιοι λένε ότι το πάνε για προεδρική δημοκρατία στυλ αμερικάνικο κλπ. Ή κυπριακό. Είναι πολλά. Είναι πολλά, ναι. Θα έπρεπε το νέο σύνταγμα να έχει μια διαδικασία που να πέφτει η κυβέρνηση. Δηλαδή, είτε με δημοψήφισμα είτε με συγκέντρωση ενός υπογραφών, υπογραφών με λαϊκή πρωτοβουλία. Με λαϊκή πρωτοβουλία, αυτό λέγεται. Με λαϊκή πρωτοβουλία να ρίξουν 50.000, ας πούμε, και να το ρίξουν. Και να γίνεται δημοψήφισμα αν θέλουμε αυτή την κυβέρνηση ή όχι. Βεβαίως, ναι, ναι. Ή αν, ας πούμε, μπορείς, ας πούμε, το 10% του εκλογικού σώματος να μαζέψει υπογραφές, να προκαλέσει εκλογές. Ακριβώς. Αυτό είναι στοιχείο δημοκρατίας. Ναι. Υπάρχει σε άλλα συντάγματα. Υπάρχει σε άλλα συντάγματα. Υπάρχει σε άλλα συντάγματα, προβλέπεται, γιατί θα πρέπει εδώ πέρα. Όπως επίσης να πρέπει να υπάρχει και λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Δηλαδή να μπορεί να υπογράφεται, να μαζεύονται υπογραφές, να κατατίθεται η νομοθετική πρωτοβουλία, ναι, στη Βουλή και να υποχρεούται η Βουλή να τη συζητήσει. Όποια Βουλή, κατά οποιασδήποτε συνθήκες. Στο Σύνταγμα της Βενεζουέλας είναι μια τέταρτη εξουσία. Όχι μόνο αυτό. Πήγαινε πάρε το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα της Ελβετίας. Ναι. Προβλέπεται από παντού. Δηλαδή, μην πάμε σε μια τόσο ακραία, ναι, αυτός ο κακός. Και γι' αυτό και έχουν και άγαλμα του Καποδίστρια, ο οποίος βοήθησε να συνταχθεί εκείνο το πρώτο μια Σύνταγμα. Μια και σήμερα είναι η μέρα του και συζητάμε πολύ, πιστεύω ότι αυτός ο λαός, αυτό το έθνος, ας πούμε, που θα έπρεπε να του είχε στήσει άγαλμα σε μια από τις κεντρικές πλατείες, είναι οι Γάλλοι. Θα έπρεπε να του είχαν στήσει άγαλμα, διότι ήταν αυτός που κατόρθωσε να πείσει τον Τζάρο Αλέξανδρο να μην επιτρέψει τον πολυκερματισμό της Γαλλίας που επιθυμούσαν οι Εγγλέζοι, οι Πρόσοι και οι υπόλοιποι. Ο Τσάρος Αλέξανδρος ήταν ο εγγυητής του ενιαίου της Γαλλίας μετά το 1814 που ιτήθηκε. Μάλιστα, αυτό δεν το ξέρα. Και τον έπεισε ο Καποδίστριας. Μάλιστα. Αλλιώς, να εγγυηθεί την ενότητα, ναι, της Γαλλίας. Την ενότητα της Γαλλίας. Και μάλιστα τι έκανε? Έστειλε τσαρικά στρατεύματα, όπου οι αξιωματικοί, συντάγματα δηλαδή, που επέβαλαν την τάξη στο Παρίσι, και όταν οι οπαδοί των Βουρβώνων βγήκαν στους δρόμους για να γκρεμίσουν τα μνημεία της Επανάστασης και του Ναπολέοντα, όπως για παράδειγμα το μνημείο της η στήλη Βαντόμ, όπου είναι, ναι, το μνημείο της νίκης στο Αούσταρλιτς, που φτιάχτηκε από το χαλκό των πυροβόλων που λιώσανε τότε που είχαν πάρει κτλ. Τα υπερασπίστηκαν τα μνημεία αυτά ρωσικά συντάγματα. Μάλιστα. Θεωρώντας ότι ήταν σύμβολα του γαλλικού έθνους που δεν πρέπει να πειραχθούν, δεν πρέπει να προσβληθούν. Όλα αυτά χάρη στον Καποδίστρια, ο οποίος κατανόησε ότι αν έσπαγε. Έσπαγαν τη Γαλλία, την κομμάτιαζαν τη Γαλλία, αυτό το πράγμα θα επέφερε τρομακτικές αναστατώσεις στην ευρύτερη, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και έτσι έπεισε τον Αλέξανδρο, ο οποίος διαβάσει, για παράδειγμα, τα πρακτικά της συνθήκης Βιέννης, της συνάντησης της Βιέννης, αλλά και του Έξι Λασαπέλ, σήμερα Άχεν. Μάλιστα. Έτσι. Και όλα αυτά τα πράγματα, μέχρι τρία χρόνια κράτησε αυτή η ιστορία.
σε αυτόν τον πολυκερματισμό, το σπάσιμο της Γαλλίας, είχαν συμφωνήσει οι Βουρβόνοι. Γι' αυτό και έμεινε ιστορικό ποιο, η λεγόμενη Λευκή Τρομοκρατία. Μπράβο. Γιατί λέμε Λευκή Τρομοκρατία? Γιατί το σύμβολο των Βουρβόνων ήταν η λευκή σημαία με τους κόκκινους κίτρινους κρίνους. Και όταν ήρθαν οι Βουρβόνοι, λοιπόν, άρχισε το πετσόκομα οποιοδήποτε φορούσε ή δεχόταν ως σύμβολο του γαλλικού έθνους την τρικολόρ, τη σημαία της Επανάστασης και του Ναπολέοντα, βέβαια, μετά. Και έτσι επιβλήθηκε και έμεινε στην ιστορία η Λευκή Τρομοκρατία των Βουρβόνων της εποχής εκείνης. Λέμε, λοιπόν, την Λευκή Τρομοκρατία, η Αντεπαναστατική Τρομοκρατία. Λοιπόν, σε όλα αυτά κυριάρχησε η άποψη του Καποδίστρια, όπου έκανε ένα πολύ καλό ζευγάρι με τον Νέσελ Ροντ, τον έτερο Καπαδόκη στο Υπουργείο Εξωτερικών του Τσάρου, Ρώσος ο ίδιος, πρίγκιπας. Λοιπόν, και πείσαν τον Αλέξανδρο και σώθηκε η Γαλλία. Κανονικά, στην πλατεία της Βαστίλης, οι Γάλλοι θα έπρεπε να είχαν και το άγαλμα του Καποδίστρια. Μάλιστα. Όπως και εμείς εδώ, φίλες και φίλοι μας, στην Ελλάδα οφείλουμε κάποια στιγμή μια σοβαρή κυβέρνηση που σέβεται την ιστορία της παραδόσης και τους αγώνες αυτού του λαού να κάνει τη σημερινή ημέρα, την 26η Ιανουαρίου, αυτό πιστεύουμε εμείς εδώ, ως εθνική εορτή, γιατί είναι η πρώτη μέρα που οι Έλληνες αποκτούν κρατική υπόσταση μετά την Επανάσταση του 1821. Γίνονται ανεξάρτητο έθνος. Ανεξάρτητο έθνος, κράτος, με κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια. Δική σου επιλογή. Μάλιστα. Δική σου και έχει σημασία. Τον είναι, επέλεξαν από συνέλευση. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας. Και επειδή το επίσημο κράτος σήμερα. Να, ένας λόγος γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε πολιτική προσωπικότητα και νομική προσωπικότητα σε κράτος. Το επίσημο κράτος σήμερα θεωρεί ως απαρχή του το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1832. Από εκεί ξεκινάει την ιστορία του. Και αγνοεί την ύπαρξη του ελληνικού κράτους υπό του Καποδίστρια. Υπό την ηγεσία του Καποδίστρια. Ακριβώς. Την αγνοεί παντελώς. Και εκείνο το περίεργο πρωτόκολλο, φίλες και φίλοι μας, έλεγε στο πρώτο άθρο: ιδρύομεν ελληνικό κράτος για να κυνηγάει τους πειρατές στο Αιγαίο. Και οι οποίοι πειρατές ήταν Άγγλοι και Γάλλοι. Και όχι μόνο αυτό. Το άρθρο 6 περίφημο του πρωτοκόλλου, που δίνει το δικαίωμα εν λευκό πρόσβαση στο δημοσιονομικό ταμείο του νεοσέστου ελληνικού κράτους στους δανειστές της Ελλάδας, στους Άγγλους και τους Γάλλους. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Το περίφημο άρθρο 6. Μάλιστα. Του πρωτοκόλλου. Λοιπόν, δεν υπέγραφε ο Καποδίστριας πρωτόκολλο, αρνιόταν να υπογράψει, γι' αυτό και το πρώτο υπογράφηκε το 1830, αμέσως μετά τη δολοφονία του. Λοιπόν, γιατί δεν ήθελε να δεσμευτεί, γιατί στην αρχή τουλάχιστον οι μεγάλες δυνάμεις ήθελαν προτεκτοράτο του Σουλτάνου, φόρου υποτελής, ναι, την Ελλάδα. Και το πάλευε ο Δίσμηρος, αλλά το μεγάλο του λάθος. Και γι' αυτό του φάγανε. Το μεγάλο του λάθος είναι ότι δεν εμπιστεύτηκε τους χωρικούς. Δεν εμπιστεύτηκε δηλαδή τον απλό κόσμο, τη φτωχολογιά της εποχής, η οποία μπορούσε να λύσει προβλήματα. Ήταν μεγάλος διπλωμάτης και θεωρούσε ότι μέσα από τη διπλωματία ή την υψηλή πολιτική, να το πούμε έτσι, που ασκούσε περίτεχνα ο ίδιος, μπορούσε να δώσει λύσεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όσο ο λαός δεν έχει άμεση συμμετοχή, αυτό είναι το δίδαγμα, όσο ο λαός δεν είναι παρόν με το όπλο παραπόδα, μεταφορικά και ενίοτε κυριολεκτικά, λύσεις θετικές για αυτόν δεν θα υπάρξουν, με όποιον και να είναι πάνω, ακόμη και αν είναι ο καλύτερος των καλύτερων. Γι' αυτό και σήμερα ο λαός πρέπει να βάλει για στόχο τους σημερινούς κοντζαμπάσιδες που όπως τότε τον υποδούλωναν να τους αλλάξει, να τους ανατρέψει, να φύγει αυτή η εξουσία της κατοχής, φίλες και φίλοι μας. Λοιπόν, και ένα τελευταίο πλέον, γιατί μας ρωτάει με ένας ο φίλος ο Κωνσταντίνος και μια πέφτει και ήρθε η ώρα να το κλείσουμε λοιπόν. Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σχηματίστηκαν ως αυτοκρατορία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή αν είχαν από την αρχή αυτό το χαρακτηριστικό. Ευχαριστώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, χοντρικά γιατί είναι μεγάλη συζήτηση, χωρίζονται σε δύο μεγάλες ιστορικές περιόδους. Μέχρι τον εμφύλιο, το 1865 ολοκληρώνεται, και μετά τον εμφύλιο.
Μέχρι τον εμφύλιο είχαμε εσωτερικό αποικισμό. Οι 13 αποικίες που γίνανε 38, είτε με εξαγορές είτε με επικισμό απευθείας. Εσωτερικοί πόλεμοι με το Μεξικό, με τους Ισπανούς, με τους Γάλλους, με τους Εγγλέζους, με τους Γάλλους όχι τόσο, με τους Γάλλους αγόραζαν από τους Γάλλους. Υπήρχαν δύο πόλεμοι με τους Εγγλέζους κτλ. Ώστε να οργανωθούν ως έθνος. Δεν κατόρθωσαν αυτό το πράγμα να το κάνουν, διότι πολύ απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες εξ αρχής στηρίχθηκαν στην απόρριψη της δημοκρατίας. Το Σύνταγμά τους είναι προϊόν απόρριψης δημοκρατίας και όχι δημοκρατικό σύνταγμα, όπως για παράδειγμα τα γαλλικά συντάγματα. Η αποικιοκρατία, η λογική αυτοκρατορίας, άρχισε πλέον να εγκαθιδρύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και να γίνεται βασικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής. Στα τέλη του 19ου αιώνα, ένας από τους βασικούς εκφραστές αυτής της πολιτικής ήταν ο Θείοντορ Ρούσβελτ. Ρούσβελτ και μετά ο Ουίλσον. Ναι, ο Θείοντορ, έτσι. Από τότε άρχισε να προσπαθεί να προσπαθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπουν στο παγκόσμιο πολιτικό παιχνίδι ηγεμονίας που διεξαγόταν, αλλά είχαν ένα τρομακτικό πρόβλημα. Πρώτον, δεν είχαν τακτικό στρατό τέτοιον ώστε να παίξουν στο παγκόσμιο παιχνίδι εισάξια με τους Ευρωπαίους, και δεύτερον δεν είχαν προλάβει να πάρουν μερίδιο από τις αποικίες που είχαν οι Ευρωπαίοι. Είχαν διαμορφωθεί αυτοκρατορίες τα κλειστά. Γι' αυτό και προσπάθησαν να διεισδύσουν με διπλό τρόπο. Από τη μία, να δημιουργήσουν καταστάσεις φιλελεύθερου υπηρεαλισμού, τα λέγανε τότε, όπου ο υπηρεαλισμός δεν στηρίζεται στην στρατιωτική κατάκτηση, αλλά στην οικονομική προσάρτηση. Και το δεύτερο, διά του δανεισμού. Να εξαρτήσουν ακόμη και τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες και τις αυτοκρατορίες τους πρωτίστως από τα δανεικά. Είχαν τρομακτική υπερσυσσόρευση κεφαλαίου οι Αμερικανοί, δεν ξέρετε τι να τα κάνουν, και τα μετατρέψανε σε δανεικά. Αυτό τους έδωσε το μεγάλο πλεονέκτημα να είναι οι κατεξοχήν νικητές τόσο του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου όσο και του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Και έτσι διαμορφώθηκαν σαν παγκόσμια αυτοκρατορία. Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι η Αμερική για πολλές δεκαετίες έζησε τον απομονωτισμό. Με τον Θεόδωρο Ρούσβελτ αρχίζει να ξεμητάει προς την παγκόσμια, προς την παγκόσμια σφαίρα, και μετά με τον Ουίλσον όχι απλώς εμπλέκεται σε πόλεμο πια εκτός του εδάφους της, αλλά προσπαθεί να δημιουργήσει και την παγκόσμια ιεραρχία αξιών σε σχέση με την ειρήνη, και γι' αυτό και πρωτοστατεί στην κοινωνία των εθνών. Και εμπλέκεται λοιπόν στον πόλεμο με τη Γερμανία στη δεκαετία του 10, και στη συνέχεια είναι ο μοχλός που δημιουργεί την κοινωνία των εθνών, τον προάγγελο του ΟΗΕ, διότι ο απομονωτισμός υπήρχε μέσα στις συνειδήσεις των Αμερικανών του δεν απλού ενδιαφέρονταν, λαού. Δεν ενδιαφέρονταν τι γίνεται έξω από την Ήπειρό τους, έτσι. Ενδιαφέρονταν λιγάκι λίγο πιο κάτω στο Μεξικό, ας πούμε, και τη Λατινική Αμερική, δεν ενδιαφερόταν, και μετά από πολλή σκέψη έμπαινα στους πολέμους που διαδραματιζόταν στην Ευρώπη. Και παίχτηκε και χοντρό παιχνίδι. Ακριβώς. Για να μπουν στους πολέμους. Και για να μπουν στους πολέμους, ακριβώς, παίχτηκε χοντρό παιχνίδι, χοντρό παρασκήνιο, ιδιαίτερα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου, ας πούμε, αν δεν γινόταν το Pearl Harbor, πιθανόν να μην μπαίναν ποτέ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Αλλά Πόλεμο. Αλλά οφείλουμε να πούμε, γιατί πλέον η ιστορία έχει μιλήσει. Το Pearl Harbor ήταν δημιούργημα όσο τόσο των Ιαπώνων όσο και των Αμερικανών. Τον ίδιο των Αμερικανών, ναι. Η τακτική αποκλεισμού και ενεργειακού στραγγαλισμού της Ιαπωνίας εξανάγκαζε την Ιαπωνία να στραφεί προς τις ΗΠΑ. Δεν είχε άλλη επιλογή η Ιαπωνία. Προκάλεσε την επιθετικότητα της Ιαπωνίας προς την Αμερικανική Ήπειρο. Συν κάποιοι αναλυτές που λένε ότι όντως ήξεραν αρκετό καιρό πριν το χτύπημα των Ιαπώνων στο Pearl Harbor, γι' αυτό και λείπανε τελείως τυχαία τα αεροπλανοφόρα. Λείπανε τα αεροπλανοφόρα τελείως τυχαία εκεί από ασκήσεις. Αυτά τα πράγματα που σας λέω είναι μελέτες οι οποίες έχουν βγει ιστορικές με βάση τα αρχεία της εποχής εκείνης. Πάντως να ξέρετε ότι πουθενά δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Και κλείνουμε, Δημήτρη, θυμίζοντας την αυριανή εκδήλωση. Αύριο στις 6 ώρα, στην Τετάρτη, αύριο 27, στις 6 ώρα στο Θησίο, θα μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ανοιχτή συζήτηση στο κέντρο Μερίλινα Μερκούρη Ηρακλειδών, αν συγγνώμη να το βρω,
Ηρακλειδών 66 και Θεσσαλονίκης στο Θησίο. Οι ομιλητές θα είναι ο Αντώνης Παπαντονίου, υποναύαρχος εν αποστρατεία και νομικός, για το ζήτημα του νέου συντάγματος και το ζήτημα του τρόπου με το οποίο μπορούμε νομότυπα να λύσουμε όλες αυτές τις αδικίες που έχουν γίνει. Ο Δημήτρης Κυπριώτης, στρατηγός εν αποστρατεία, και οπωσδήποτε στα γεωπολιτικά, στη γεωστατηγική, σωστότερα. Αυτή είναι η επιστήμη, η γεωπολιτική είναι μια θεωρία. Ναι. Λοιπόν, και ο Δημήτρης Καζάκης, ο υποφαινόμενος δηλαδή, για το ζήτημα της μετάβασης του εθνικού νόμισμα στην πραγματικότητα, για με ποιον τρόπο μπορεί να αλλάξει ρότα αυτή η χώρα μέσα στα πρώτα 24 ώρα που θα γίνει η μεγάλη πολιτική μεταβολή. Αυτό θα είναι το αυριανό, να το πούμε έτσι, θέμα στις 6 ώρα. Ναι, βεβαίως, αύριο θα συνεχίσουμε. Αύριο ραντεβού πάλι στις 2 η ώρα, φίλε. Στις 2 η ώρα θα συνεχίσουμε κανονικά. Και τα μέλλοντα μελούμενα. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.